Αυτό είναι το άγημα. Αντί για τρομπέτες, εμείς έχουμε. Πονάνε τα πλευρά μου, ρε φίλε. Oh. Τα πλευράκια. Έχουν υγρό. Δεν ξέρει. Κάνουν κρίτσι. Έχω άλατα. Άλατα. Ξύπνησε, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Φρέντο Κωνσταντίνο εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά εδώ από την καυτή Θεσσαλονίκη. Όλο ζωντανά. Μέσα στη ζωντάνια με Κωνσταντίνο Τσίπιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα με όλη την πλούσια και. Πώς το να το πούμε, τη θεματολογία μας. Καυτή. Καυτή, δελεαστική, πικάντικη. Ναι. Άμα βάλεις μέσα και λίγο. Ναι. Με όλη αυτή λοιπόν τη θεματολογία θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8 η ώρα. Για να σας μπει καλά έτσι η μέρα, η πολύ ζεστή μέρα ήδη. Πλάκα, κάτσε να δούμε. Ναι, ας έχω νεύρο το πρωί. Έχεις νεύρα λόγω ζεστής. Ναι, εννοείται. Άμα ξυπνάμε με τριαντάρια, τι κάνουμε. Εντάξει, τριαντάρια όχι, αλλά. Κάτσε να σου πω τώρα. 23 βαθμούς τέτοια ώρα. 23. Αναμένεται σήμερα να πάμε στους 36, 37, μπορεί και 38 βαθμούς εκεί. Ποια είναι η πιο ζεστή ώρα της ημέρας, πιστεύεις? Όταν πας να κοιμηθείς. Εγώ την έχω εντοπίσει. Η ζεστή μέρα. Πες μου, από 6 το πρωί μέχρι 7. Παίζουμε εκείνη την ώρα που είναι, πιστεύεις, η πιο ζεστή ώρα. Νομίζω η πιο ζεστή ώρα για μένα είναι εκεί από τις. Από τη μία μέχρι τις δύο. Είσαι άσχετος και σε αυτό, ρε φίλε. Για μένα, λες, ρε παιδί μου. Για σένα, γιατί για τους άλλους δίπλα, ας πούμε, είναι άλλο. Άρα 3 με 4. Wow. Τι δύσκολο. Γιατί όμως. Πάντα το είχα απορία. Γιατί έχω αυτό το ηλίθιο φως. Εκτός από αυτό. Γιατί να είναι η πιο ζεστή ώρα εκεί στις 3.30 με 4.30 εκείνη η ώρα είναι η πιο ζεστή πάντα. Γιατί ο ήλιος είναι στο ζενίθ του. Ποιο ζενίθ του, στις 12 δεν είναι στο ζενίθ. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί δεν είναι απαραίτητο. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν λένε ότι στις 12 η ώρα ο ήλιος είναι από πάνω μας κατά κέφαλα. Βάλ το και ανάλογα. Έτσι πάει. Βάλ το και ανάλογα με τις ώρες που είναι ο ήλιος. Λέμε η Ανατολή ηλίου. Παρεμπιπτόντως 6 και 4, Δύση λίγο 8 και 53. Ναι. 6 με 9 δηλαδή. Έτσι, πόσες ώρες είναι το 6 με 9 είναι. Με γρήγορους μαθηματικούς υπολογισμούς. 12, 21 ώρες. Ναι. Όχι, ρε. Τι? Πολλές είναι. 15. 6, 9, 7, 13 ώρες. 6 με 9. Ναι. 6 το πρωί με 9 το βράδυ. 6 με 6 είναι 12 ώρες. Ναι. Και άλλες 3 ώρες 15. Εντάξει, τι είπα εγώ. Σαβάς. Α, μην μου εντύπες. Θα το πάμε μέσα στην πρωτοσέλιδα για να ξεκινήσουμε δυναμικά, μήπως. Γιατί έχει μια προϊστορία με τα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα να πω εγώ στο Λευτέρη που μπαίνει στο. Καλημέρα, Λευτέρη. Μονάδα. Μονάδα εντατική θεραπεία. Όχι, στρατό ραδιοφωνική. Και μου λέει, ξεκινήστε λίγο πιο νωρί σήμερα για να. Εννοείται, φίλε. Ναι, δεν βλέπει. Και 8. Να μα πει πού είναι όμω ο φαντάρο. Λιτόχωρο, λιτόχωρο. Α, δύσκολα. Ναι, 15 ώρες λοιπόν είναι η διάρκεια του ήλιου που είναι. Βάλε τις μισές, πάμε 7,5 ώρες. Ναι. 7,5 ώρες. Σε πόση, τι ώρα θα είναι. 7,5. Τώρα γιατί μου βάζεις άλλη. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι σε έχει πιάσει τώρα. Ας πούμε είναι 3 με 4. Όχι, δεν είναι, περίμενε. Θα πρέπει να εντρυφήσουμε στο θέμα. Όπα. Ναι, ρε φίλε. Άγνωσες λέξεις έχω. 7,5, 1,5 ώρα. Δηλαδή, στις 1,5 ώρα ο ήλιος είναι στο μέσο της διαδρομής του της ημερήσιας. Άρα εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι πιο ζεστή. Και όμως δεν είναι. Και όμως. Εκτός αν η θερμότητα. Για να μαθαίνετε τώρα εσείς οι ακροατές. Οι ακροατές. Ναι. Εκτός αν η θερμότητα αργεί μια-δυο ώρες να φτάσει από τον ήλιο στη γη. Η ζέστη. Οπότε αντί να είναι στις 1,5 πιο ζεστή ώρα, βάλε και ένα διωράκι μέχρι να έρθει η ζέστη. Πάει ναι. 3,5. Τα έχεις πάρει από καμιά χωριά από τον ήλιο και δεν το ξέρω. Όχι, το είχα απορία χθες όλη τη μέρα αυτό. 3,5-4 ώρα λέω, γιατί να είναι πιο ζεστή ώρα. Τέλο πάντων, θα το δούμε. Μετά κάνουμε ένα ένσυρτο για το πότε έχει περισσότερα κουνούπια. Ναι, έχει πολλά κουνούπια. Για το μεταξύ, σήμερα το πρωί που πήγα στο ιδιαίτερο δωμάτιο μου. Το πρωί, ρε φίλε, που πας όταν ξυπνάς. Στην κουζίνα πας. Στο μέρος. Ναι, στο μέρος. Είχε ένα κουνούπι το οποίο ήταν, φίλε, ξερό. Ήταν ντυτή 6,5. Έδινε πάρα πολύ. Λες και είχε βελτιωμένη εξάτμιση κτλ. Και δεν μπορούσα να το σκοτώσω. Θα ελπίζω μετά όταν γυρίσω να είναι ακόμα εκεί να το αποτελειώσω. 182η μέρα του έτους. Α, ναι.
Ανατολή ηλίου στις 6 και 4. Ναι. Δύση ηλίου στις 8 και 53. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Α, η Αποστολία το Βόλι. Ναι. Ο Απόστολος Γλίτσος. Ναι, Απόστολος... Απόστολος. Ο Τόλης Τερζής, του Άρη. Μπράβο. Ε? Μπράβο. Απόστολος. Παίχτηκα, παίχτηκα, τραγουδιστή, είπα. Δεν έχει. Τόλης Βοσκόπουλος. Ναι, ναι. Από πού αβγαίνει. Πού αβγαίνει. Παναγιώτης. Το Χρυσοτόλης. Λοιπόν, επέτει και λοιπές γιορτές. Είναι η μέρα των αστεροειδών. Οπα, γιορτάζει ο Αστερίας ή ο Αστέρης. Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Η στάση Αστερία όμως είναι καλή. Λοιπόν, όχι, η μέρα... δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Καλά, είμαστε σοβαροί. Όχι, όχι, δεν είναι ψέσεις. Εννοείται δεν είναι καλή. Μην παίρνετε θάρρος. Όχι, όχι, μην παίρνετε θάρρος εσείς, ναι. Η μέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Μπράβο. Για την απελευθέρωση της κεντροαφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960. Έχω καταλάβει ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα είχε και ένα εξοχικό. Ε? Ναι. Είχε μια τέτοια. Λοιπόν, εμείς τι είχαμε. Πασούρα. Σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Είναι των 12 Αποστόλων σήμερα, λοιπόν. Μπράβο. Γιορτάζει ο Απο... είναι του Αποστόλου Φινέλου, επίσκοπου Εφέσου. Είναι της Αγίας Μαρίας. Πρώτη φορά ακούω Αγία Μαρία. Και άλλη γιορτή έχουν. Έλατε. Της Αγία Μαρία. Μητρός του Ευαγγελιστού Μάρκου. Είναι του Αγίου Μαρτιαλίου, επισκόπου Λιμός της Γαλλίας. Θυμάστε τη Λιμός. Η Λιμός, μεγάλη ομάδα. Γιορτάζει Λιμός, λέει. Ναι. Μπράβο. Είναι των μαρτύρων Μελίτονος, Πέτρου, Φωκά, Κόνονος, Σιμεών και Ισάκ. Είναι του Αγίου Γελασίου. Αυτά. Και πάμε και στην Καθολική. Πάμε και στην Καθολική Εκκλησία. Ω, εκεί έχει γούστα, ε. Πάντα έχει γούστα, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Ναι. Είναι του Αγίου Αδόλφου. Γιόρταζε. Γιόρταζε. Μπενθάρος. Όχι, γιόρταζε. Και του Αγίου Μαρτιάλη. Μαρτιάλη. Γιορτάζε Μαρτιάλ. Ναι. Επίσης είναι του Αγίου Θεοβάλδου. Αυτός δεν ξέρει αν γιόρταζε τώρα. Κοντά. Θεοβάλδος. Είναι σαν το Μαρία, μάλλον. Δηλαδή έχει ξανακούσει πρόσφατα Θεοβάλδος. Εδώ το διάβασα, ρε παιδί μου, εγώ τώρα. Προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, κάτι μου λέει το Θεοβάλδο. Και είναι ο προστάτης των Εργένιδων. Α, γεια σου, ρε Θεοβάλδε, μ' αρέσει. Α, Θεοβάλδος, όχι Θεοβάλτος. Θεοβάλδος. Γιατί έτσι θα είχε νόημα. Όχι. Προστάτης των Εργένιδων και των Καρβουνιάριδων. Γιορτάζουν τα τρένα. Τα γυρνάνε. Χρόνια πολλά θα δωρεί. Ναι. Λοιπόν. Τι είπε, χρόνια πολλά θα δωρεί. Ναι. Γιατί? Καρβουνιάρες γιορτάζουν τα τρένα. Σωστό, ναι. σωστό. Πάει να αγκαλιάσει ένα βαγόνιο. Ναι. Το δωρεί σήμερα. Λοιπόν, γεγονότα σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου. Είδες. Με τα τρένα. Στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Του Βαλβέρδε. Ναι. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σιφσκι. Σικφτσι τη Κωνσταντινούπολη. Λέει ο Παναγιώτης, στις 4 είναι λέει, πιο ζεστή ώρα, γιατί βλέπουμε την ώρα και λέμε τώρα θα δροσίσει, αλλά τελικά τρώμε ένα ωραίο και καυτό άκυρο. Ωραίο. Καλημέρα. 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και περιπολούν τον δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Στη γιορτή του τον αμφισβήτησαν. Εγώ δεν έχω χρόνια πολλά, γιατί τι γίνεται. Τελικά ο Φύρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά τα άλλους 400. Έχει μια διαφορά το 400 με το 77. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας που λεγόταν Δημόκρητος. Και το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντας το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Τα capital control που λέγαμε προχθές. Ναι. Πάμε στις γεννήσεις. Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυρβίλης. Μπράβο. Φιλολογικό ψευδόνιμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου. Έλληνας μυθιστηρόγράφος, στο χαντάκι. Και διηγηματογράφος. Αυτό είναι πιο δύσκολο να το πεις. Όχι, ρε φίλε. Μυθιστοριογράφος. Πώς? Μυθιστοριογράφος. Ναι, το είπα τώρα.
Και το άλλο διηγηματογράφος. Πες το. τι κάνουμε λεξιούλες, τις πρώτες μας λεξιούλες λέμε. είναι δυνατόν. Α, τα στρά, τα στρατούλα. Ναι. Το 1939, ο Γιώργος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και χ του ένδοξου ΠΑΣΟΚ. Το 1985, ο Μάικ Φέλπς. Πού είναι αυτός, πού χάθηκε αυτός. Μεγάλωσε, δεν μεγάλωσε. Δεν άλλο. Ναι. Αμερικάνος κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Και θάρανε το 1984 ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Ναι. Το 2009. Και σκόρερ στην Άσεναλ. Ναι, ο Ανρί. Το 2009 πεθαίνει η Πίνα Μπάους. Αυτή Πίνα. Δεν πεθαίνει ποτέ η Πίνα. Διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Όχι, μαγείρισα. Και το 2012 ο Θήμιος Καραγατσάνης. Το 12. Έλληνας ηθοποιός. Αυτό μου φαίνεται σαν να πέθανε πριν από 3 χρόνια, 4. Το πολύ. Α, ναι. Έλληνας ηθοποιός και συνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά. Ο Λευτέρης λέει ναι, πάλι στην ώρα σας πάλι. Ναι. Εντάξει, Λευτέρη, δεν είπαμε. Πάντα στην ώρα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναμε στα προγνωστικά μας. Πρέπει να σε τέντωσα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Τα έχεις εύκαιρα. Τα έχω. Ωραία. Εντάξει, δεν και πολλά. Crystal Palace Burnley 0-1 ήρθε. Εγώ δώσω άσο, εσύ δώσεις χ. Όπω, αυτό πάλι συνεχίζεται. Να δίνουμε δύο διαφορετικά και να βγαίνει το τρίτο. Βόλος Λαμία 0-0. Χ έδωσα εγώ. Άσο έδωσες εσύ. Για να δω το τέντομα. Έλα. Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΛ 3-0. Εντάξει, το δώσαμε άσο και οι δύο. Να πούμε ότι η Λαμία με αυτή την ισοπαλία σώθηκε και μαθηματικά. Ναι. Εξασφάλισε την παραμονή. Ισπανία, Χετάφε Σοσιεδάδ 2-1. Ποια ισοπαλία. Βόλος Λαμία 0-0. Α, νομίζω με τον Ατρόμητο και λέω τι θα βγάζει κάνουμε. Oh. ναι. Χετάφε Σοσιεδάδ 2-1. Το έχει δώσει άσο. Εσύ. Πάμε. Γιατί το πνίγεις. Εγώ το έχω δώσει διπλό. Το έδωσα διπλό. Ωραία. Έχουμε κι άλλο. Άβες. Πάμε Πορτογαλία. Α, Πορτογαλία δώσαμε. Άβες Μοριρένσε 0-1. Διπλό το έδωσε. Ήθελα και πήγαμε με Πορτογαλία, δεν μπορούσαμε. Εσύ, τίποτα. Χι το δώσαμε. Μαρίτιμο Μπενφίκα 2-0. Διπλό το δώσαμε και δύο. Μπενφίκα, εύχομαι τα χειρότερα. Ναι, ρε φίλε. Τα χειρότερα. Και Πάσος Φερέιρα, Πόρτο 0-1. Διπλό το δώσεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να μου πήρε 4 πόντους, εγώ πήρα 2. Άρα πήγε στους 21, εγώ πήγα στους 10. Μάλιστα. Ναι. Μεγάλο διαφορά. Πάμε 10 χρόνια να παίζουμε. Πάμε στα σημερινά. Για πάμε σημερινά. Brighton. Α, έχει και Champions σήμερα. Ωραία. Είναι καλή στοιχηματική μέρα. Brighton. Αλλάζει λίγο το χαλί γιατί αρχίζω και κουτουλάω λίγο εδώ στο μικρόφωνο. Γιατί ωραία είναι. Ωραία, αλλά δεν είναι τόσο καλό ραδιοφωνικά να ακουστικά να. Λοιπόν, Brighton. Μάλιστα. Κάνει και αυτό το. Ναι, και θα ακούγεται και το σάλιο που θα στάζει. Σύλλο. Brighton, Manchester United. Γιατί μου μυρίζει. Εγώ. Γκέλα μυρίζει, αλλά η United είναι 10 παιχνίδια ήττη. Ναι, και κυνηγάει την εγώ την οχή. Εγώ θα δώσω διπλό, ρε φίλε. Θα το δώσω διπλό. Θα τη στηρίξω. Γιατί μου μυρίζει η Γκέλα, θα δώσω διπλό. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πού να πάμε. Α, Ισπανία έχουμε, ωραία. Μαγιόρκα Θέλτα. Διπλό. Είναι ντέρμπι παραμονή, θα έλεγα. Εγώ θα πω χ. Ναι. Μαγιόρκα Θέλτα. Λεγκανές Σεβίλη. Εγώ θα το δώσω διπλό αυτό. Εύκολο κιόλας. Εγώ θα 0-2. Το δώσω διπλό. 0-2. Ωραίο μάτς. Μπαρτσελώνα Αθλέτικο Μαδρίτης. Έχει τι ώρα είναι αυτό. Βραδινό θα είναι. Αυτό είναι στις 11 η ώρα. Αχ, δύσκολη ώρα για μας. Γιατί. Δεν ξέρω. Μπαρτσελώνα Αθλέτικο. Λες να γίνει Αυτά τα μάτσα Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, αυτά τα μάτσα καθαρίζουν. Την Ατλέτικο και τη Σεβίλη τι έχουν εγώ ξεπαστρέψει. Θα δώσω χείρε, φίλε, και θα πανηγυρίσει η Ρεάλ το πρωτάθλημα. Ωραία. Έτσι πιστεύω. Έτσι θα ρω. Πόσο έχει ακόμα για το τέλος. Θα σου πω τώρα. Είναι πια αγωνιστική. Καλά, πες καλύτερα τα υπόλοιπα μάτσα. Όχι, μάτς, ρε, φίλε, θα σου πω. Είναι 33η αγωνιστική θα γίνει τώρα. Α, με βοήθησε αυτό. 5 αγωνιστικές ακόμα. Έχουμε. Τι πρωτάθλημα να πανηγυρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε Ιταλία. Τωρίνο Λάτσιο. Ο δυνατό μάτσο αυτό. Τωρίνο Λάτσιο, εγώ θα δώσω χ. Εγώ θα δώσω άσο. Και Τζένοα Γιουβέντους.
Εντάξει, διπλό. Ναι, εντάξει, ναι. Τι ασχολούμαστε. Σκέφτηκες. Ναι, τι κάνουμε τώρα. Άντε, δεν σε πάω Πορτογαλία πάλι. Ναι. Αυτά θα δούμε. Αυτά, ωραία. Αρκετά νομίζω είναι. Ναι, ναι. Τι κάνεις, πώς πέρασες. Τι φάγατε χθες. Χθες έπισα κοτοσουβλάκια. Ναι. Τα οποία τα μαρινάρισα πρώτα με τα διάφορα κηδικά μου. Μέλια, μουστάρδες, ρίγανες. Και γίνανε εκπληκτικά. Τα έκανα στο λεγόμενο. Δεν ξέρω αν ξέρεις από αυτά. Γιατί σε φοβάμαι λίγο διατροφικά. Γενικά σε φοβάμαι σε κάποια θέματα. Καλά. Αλλά ναι, καλά κάνω. Διατροφικά δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι το σχαροτίγανο. Όχι. Τι είναι από αυτά τα φορητά που κάνετε μπαρμπεκιού, που νομίζετε ότι κάνετε μπαρμπεκιού. Το βάζεις πάνω στο μάτι της κουζίνας, κανονικά. Και τι είναι, δηλαδή, το δίνει γεύση, λες και είναι ψητό στα κάρβουνα. Είναι σχαροτίγανο, είναι φαντάσου μια σχαρίτσα. Σαν τηγάνι, ρε παιδί μου, το πιάνεις, έχει χερούλι κανονικά. Πώ το πιάνει? Έτσι. Μπράβο. Και έχει γραμμές, σαν σχάρα είναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν βάζεις λάδι σε αυτό καθόλου. Βάζεις άντε καμιά σταγόνα έτσι, ίσα-ίσα το αλήφεις για να μην κολλήσει κάτι. Και τα ψήνεις, λες και τα ψήνεις σε σχάρα ηλεκτρική, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται σαν το ίδιο με το φούρνο. Είναι σχάρα κανονική. Σαν να στείλει σαν ντουιτσάδικο που δεν έχει κάρβουλα, αλλά σχάρα έχει ηλεκτρική. Κάπως θα τον αφήσω να δούμε πόσα λεπτά θα εξηγεί τι είναι το για να καταλάβεις. Κατάλαβα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Τι είναι αυτά. Τι κάνει άλλη πέρα. Τι είναι στην άλλη που έβαλε το χέρι κάτω από τη φούστα. Τι να κάνει. Ξηθεί λίγο. Λοιπόν, και έκανα αυτά τα εκπληκτικά κοτοσουβλάκια μαζί με ένα ριζότο. Με κρέμα γάλακτος μέσα, παρμεζάνες και πιπεριά. Χύλωσε καλά το ριζότο. Χύλωσε, δηλαδή, ποιος ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν στο MasterChef που κάνει τα ριζότα. Τι άλλο θα κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα μου έβαζε ένα 8 για το ριζότο μου χτες. Ήθελα να βάλω μανιτάρια, να του δώσω λίγο ένταση, αλλά ο ένας από τους άλλους δύο άσχετους δεν τρώει μανιτάρια. Είπα να τον γράψω. Απορώ πώς κάνεις παρέα. Κι εγώ απορώ ώρες. Κι εγώ απορώ γιατί έχει παραγίνει το. Αφήστε λίγο να μας πούνε ότι τρώνε και bounty. Θα επιμείνω. Τσιτώνεις. Θα επιμείνω. Τσιτώνεις τώρα πολύ. Είσαι μήπως και από αυτούς που τρώνε και αποξηραμένα δαμάσκηνα που έχουν απ' έξω σοκολάτα, ξέρω και τέτοια. Α, πάλι καλά. Τουλούμπα τρως. Τρώ. Σοκολατένια τουλούμπα τρως. Ναι. Είσαι. Εντάξει. Ήμουνα, οτιδήποτε ήμουνα το 1000%. Οτιδήποτε το περιλούσεις. Χαραμίζεις ρε. Έλα ρε τώρα. Ναι, όπως τρώνε τα Χριστούγεννα με μελομακάρονα. Ναι, έλα ναι, ρε. Ναι, γιατί όχι. Έλα ρε. Δεν ντροπή δηλαδή. Ξέρουμε ντροπή. Ότι τα μελομακάρονα με σοκολάτα είναι τα παλιά. Λουκάνικο με σοκολάτα. Νομίζεις άμα μπορούσα δεν θα έτρωγα. Καλά, εσύ πολλά θα τρώγεις με σοκολάτα μαζί. Θαρώ. Πριν συνεχίσουμε τον έχω δίκιο και να προσπαθείς να μου αποδείξεις το αντίθετο, ο Δημήτρης από τη Γερμανία μας. Τρίζει καρέκλα σου. Είπε, με ενημέρωσε, γιατί μου δίνει ένα status report κάθε φορά. Δεν χάθηκα, λέει. Ακούω την εκπομπή το πρωί ζωντανά, μιας και είμαστε παρέα. Να σε ενημερώσω πως το πρωί θα σας ακούσουμε, εγώ και η Λεωνόρα ζωντανά, διότι παίρνει εξιτήριο το πρωί. Και ωραία. Με ενημερώνει κιόλας ότι. Πάντα τέτοια. 25 πλέον εγώ και 27 εκείνη. Είμαστε έτοιμοι για μια νέα αρχή. Ναι. Ο Δημήτρης είπαμε αυτός. Ναι, ο Παπαδομανολάκη λέει να ξέρει ότι σε περιμένω στη γωνία, φίλε μου. Να τελειώσουν όλα αυτά με το καλό και θα επανέλθω να φαγωθούμε. Κοίτα, αν με περιμένει στη γωνία και έχει κάνα πιτόγυρο μαζί σου, ευχαρίστω να έρθω στη γωνία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτά τα νόστιμα χωρατά του Παπαδομανολάκη. Ναι, ρε φίλε, με περιμένει στη γωνία, περιμένει με άδεια χέρια. Ντροπή. Λοιπόν, πάντως να ξέρεις, η νέα γενιά συμφωνεί μαζί μου με τις γαστιμαρικές επιλογές που κάνω. Και χαίρεσαι τώρα εσύ. Τώρα φίλε, δηλαδή ειδοκάριδο. Έβαλες τραγουδάρα παρεμπιπτόντως. Ναι. Ξέρεις ότι λατρεύω τη συγκεκριμένη. Για πες. Χαίρεσαι. Δηλαδή ένας λόγος που δεν θα δήλωνα ποτέ συμμετοχή στο Survivor είναι ότι τρώνε πολύ καρύδα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Καλά, και εγώ για πολλούς λόγους δεν θα δήλωνα, ρε παιδί μου, αλλά όχι για αυτόν. Αν και ό,τι τρως πολύ, το βαριέσαι. Με προβληματίζουν αυτά τα σχόλια. Με προβληματίζουν πάρα πολύ αυτά τα σχόλια. Σου έχω πει μια παλιά μου ιστορία. Περίμενε. Το έχω. Το έχεις αλάρμψη και λίγο το ερχοντήσω, έχω σκάσει εδώ μέσα. Καθίστε τώρα. Ναι. Σιγά σιγά, παιδιά μου. Ελάτε γύρω. Φίλοι και φίλες, ελάτε, καθίστε αναπαυτικά στην κουρελού, στη βελέντζα που έχουμε στρώσει.
Εδώ στο φτωχικό μας. Βελέτζα δεν λέγανε από το Λευτέρης Big Brother. Ο Βελέτζας. Όχι, ήταν ποδοσφαιριστής παλιά του Ιωνικού. Α, και στο Big Brother. Μπορεί να ήταν και ίδιος. Μπορεί. Ναι, διόλου πιθανό. Καθίστε λοιπόν γύρω από το τζάκι σε αυτή την. Σαν να σκάσει και είναι φούσκες από τα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Σαν να κάνεις popcorn. Δεν είναι τζάκι. Ήταν εγώ ένα πατλάκες. Λοιπόν. Πόπα. Τι πράγμα. Δεν το λέω εγώ. Ποιος θα λέει. Στη φυλακή το λέγατε. Όχι. Δεν το λέω εγώ. Το λένε κάποιοι. Πατλάκια λέγονται τα popcorn. Επειδή κάνουν πατλάκια. Τι κάνει. Και λέγονται πατλάκια. Έχει άλλες ονομασίες. Τι ήχος είναι αυτός. Η νέα γενιά λέει τρώει βλακίες. Άσε μας σε παρακαλώ που τρως σοκολατένια του Λούμπα. Θοδωρής. Θοδωρή, ανεβαίνεις πάρα πολύ στην εκτίμησή μου. Παρόλο που είναι στη νέα γενιά. Πόσο είναι ο Θοδωρής. Μικρότερος από μένα είναι. Φαντάσου. Είδες. Άρα δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα ποιότητας και θέμα βλακίας. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την ποιότητα. Είναι δυνατόν να μην τρώτε σοκολατένια. Σοκολατένια του Λούμπα. Συγγνώμη, δεν τρώτε σοκολατένια του Λούμπα. Μπορώ να φάω 8 σοκολάτες μαζί. Παρόλο το ζάχαρο που έχω. Αλλά την του Λούμπα θα τη φάω έτσι όπως είναι. Περίμενε. Το μελομακάρο θα το φάω έτσι όπως είναι. Κανένα σωροπιαστό με σοκολάτα. Τι εννοείς με σοκολάτα, γιατί. Που είναι αυτά που έχουν, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι σαν κανταϊφάκια που έχουν και σοκολάτα από πάνω. Όχι. Έγκλημα. Εντάξει. Βάλε μου να φάω, σου λέω, 8 κιλά σοκολάτα δίπλα. Ναι. Αλλά βουτυγμένη του Λούμπα σε σοκολάτα, για ποιο λόγο. Εκείνα τα ωραία τα τριγωνάκια που είναι σαν αμυγδαλωτά με σοκολάτα. Εγώ αρχικά όταν πάω σε ζαχαροπλαστείο, το πρώτο πράγμα που θα δεις, ναι, εκτός από αν είναι Χριστούγεννα και είναι τα μελομακάρονα, ναι, ναι, είναι αυτά που έχουν σοκολάτα. Όλα. Συμφωνώ μαζί σου. Κι ας είναι και σιροπιαστά. Όχι. Συμφωνώ ότι θα δω κι εγώ πρώτα σοκολάτα. Δεν έχει τη ιδέα. Θα πάρω μια σοκολατόπιτα να την ξεσκίσω. Θα πάρω ένα προφιτερόλ. Κάτι που να έχει σοκολάτα. Είμαι λάτρης σοκολάτας. Είσαι από αυτούς που λένε το γλυκό δεν θέλω να είναι πολύ γλυκό. Όχι. Καλά, από τότε που βγήκε αυτό έχει καταστραφεί το σύμπαν από. Κοίτα, θεωρείς το cheesecake ότι δεν είναι πολύ γλυκό. Πολύ καλό εννοείς. Όχι. Έχετε γράψει το πολύ καλό λάθος. Περίμενε. Μήπως εννοούσατε πολύ καλό αντί για πολύ γλυκό. Θεωρείς το. Πώς το πιο είπα, το cheesecake. Το cheesecake. Το βάζεις στην κατηγορία αυτό που είπες πριν. Το θεωρείς πολύ γλυκό. Όχι, τίποτα δεν θεωρώ πολύ γλυκό. Αλλά έχει κόσμο που λέει προφιτερόλ είναι πάρα πολύ γλυκό. Ναι, τι θεωρείς ότι δεν είναι πολύ γλυκό. Πες με ένα γλυκό. Αυτές οι χαζομάρες που βγάζουν, που κάνουν συνταγή με ρεβίθια μέσα και λέει να μην κάνετε πολύ γλυκό. Όπως δεν μπορώ να έχει το φαγητό μέσα φρούτα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Α, δαμάσκηνα και τέτοια. Πάπια με δαμάσκηνα. Λέει, όχι, ρε φίλε, βάλε πάπια με ρύζι. Ο πατέρας μου το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να ξέρω εγώ, αγκινάρες λέει με τζάνερα. Τι είναι αυτό. Η τζάνερα. Τα τζάνερα είναι εκείνα τα πράσινα, τα μικρά, τα ξινά. Τα κορομιλά. Όχι. Καμία κορομιλά λέγονται. Περίμενε τώρα, θα έχουμε θέμα. Περίμενε τώρα, περίμενε. Γιατί το δεύτερο διαμαντάκι μου θέλει. Κάτσε. Τζάνερα. Το τζίμερο θα σου βγάλει τώρα. Μπορεί να σου βγάλει το τζάνερο. Θα βγάλει. Τζάνερα. Ναι. Το φρούτο το ψαγμένο. Είδες. Κάτσε. Είδες ότι είμαι. Τα κορόμιλα. Εντάξει, συμφωνώ. Δεν ήξερα το λέω. Υπάρχει διπλό. Είναι διτή. Διπλή ονομασία. Εντάξει, κατάλαβε το τζάνερο. Ναι, είναι για του ψαγμένου. Συγγνώμη, αυτό μπαίνει σε φαΐ. Ναι. Νόστιμα είναι μόνα του, έχει φάει. Ναι, βέβαια. Μ' αρέσουν, ωραία είναι. Στο φαγητό γλυκίζουν λίγο, να στο πω έτσι. Όπως όλα τα φρούτα. Και το μήλο, αν βάλει σε φαγητό, ψιλογλυκίζει. Άμα βάλουμε και ένα ολόκληρο καρπούζι στο φαγητό. Εντάξει, το επόμενο βήμα είναι. Συμφωνώ σου λοιπόν, σου λέω ότι στο φαγητό δεν βάζει φρούτο. Πείτε γέρο, Παπαδομολάκη, την ιστορία, παρακαλώ. Ήμουνα και είμαι ακόμα, αλλά όχι τόσο, λάτρης του μουσακά. Λάτρης. Εγώ όχι τόσο τελευταία. Ήμουνα, σου λέω. Πιο πολύ από παστίτσιο. Είσαι τώρα πιο πολύ. Ναι. Όχι. Παστίτσιο δεν μ' αρέσει. Οριακά, όχι με μεγάλη διαφορά, είμαι υπέρ του παστίτσιου. Γιατί λατρεύω μακαρόνια. Γενικά. Λοιπόν, ήμουνα λάτρης του μουσακά, δηλαδή πάθαινα σοκ. Με έχω πιάσει με τη φίλη μου στο Ψιλικατζίδικο, θυμάσαι που σου είχα πει. Τη μαθητριά μου. Σε πιάσει με τη φίλη στο Ψιλικατζίδικο, είναι ανησυχητικό. Αυτή η φίλη μου είχε δύο αδέρφια δίδυμου. Ναι. Συμμαθητές μου και οι δύο. Και οι τρεις μάλλον. Ναι. Και με τον ένα λοιπόν από τα δύο αδέρφια, κάποια στιγμή χειμώνα στο Ψιλικατζίδικο, ναι, ηλεκτρικό καλοριφεράκι μέσα. Και παίζαμε στον υπολογιστή που είχε στο μαγαζί. Πώς λεγόταν πάλι, εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά. Το μπάσκετ που παίζαμε. NBA Jump. Κάπως ναι, αυτό. NBA Jump. NBA Jump παίζαμε. Μας έπιασε μια πείνα, ρε παιδί μου, και λέω: θέλω να φάω μουσακά. Είχα αρρωστήσει για μουσακά εκείνη την μέρα. Λέει: άμα σου πω ότι πήγα, λέει, προχτές στο τάδε σούπερ μάρκετ και
και έχει κονσέρβα μουσακά. Λέω αλήθεια. Και πάω, παίρνω, φίλε, κονσέρβα μουσακά. Τη βάζω πάνω στο καλοριφεράκι, ζεσταίνεται, και τρώω ζεστό μουσακά κονσέρβα. Τέλος πάντων, μόλις... Καλό. Ναι. Για να μου καλύψει το κενό του μουσακά ήταν καλό. Θα τον εγκρίνουμε συντηρητικά για το τι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να το... Ναι, καλό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν, αφού το ανακάλυψα ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα. Τρώγα πλέον συχνά. Όποτε μου ερχόταν, πήγα στο σούπερ μάρκετ, έπαιρνα μια κονσέρβα ναι, μουσακά. Μια χαρά. Καλή ιδέα. Έχω μήνυμα που δεν πράζει. Με νοιάζει. Κάποια λέει... στιγμή. Ναι. Να το τελειώσω. Α, νόμιζα τελείωσε. Όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν το 2004. Εγώ έτυχε να μπω σε ένα. Να ανοίξω ένα μαγαζί με μαγειρευτά φαγητά. Για μια εξαετία. Μελωστό. Α. Όχι. Για μια εξαετία αυτή ήταν η απασχόλησή μου. Από τα 15 φαγητά που κάναμε κάθε μέρα. Έτσι, 15 φαγητά βγάζαμε. Τα 5-6 ήταν στάνταρ κάθε μέρα. Δηλαδή, παστίτσιο, μουσακάς, γεμιστά, κοτόπουλο, πατάτες στο φούρνο και σουτζουκάκια με σάλτσα και γιουβέτσι ήταν κάθε μέρα. Λογικό λοιπόν να τρώω σαν τρελός μουσακά. Σπιτικό κιόλας, ωραίο, ναι, φαγητό, ναι, ναι. Φρέσκο, τα ψή, ωραία. Το πιστεύεις ότι τώρα αν μου φέρεις μουσακά δεν θα το δω καν. Έχεις κορεστεί. Ναι. Γι' αυτό. Αυτό. Ένα τυχαίο μήνυμα. Μην του κάνεις παραλία αυτό. Όνομα πες. Λέω Λευτέρης. Ο Λευτέρης. Το Φάνταρο. Α, το κολόψαρα. Ναι. Άκου εκεί λέει δεν τρώει μελομακάρονα με σοκολάτα. Ρε είστε τρελή, ρε. Μα αυτά τα. Με τα θέσεις πότε παίρνεις, Λευτέρη. Μπα, δύσκολα. Να κάνουμε κάτι τηλέφωνο. Δύσκολα. Μακριά. Ναι. Δύσκολα το κόμμα. Αλλά μην προκαλείς. Μην προκαλείς. Έτσι, το βαθύ Πασόκ υπάρχει. Ακόμα. Το σπυριούν το στρατηγό. Κάτσε, έχουμε κι άλλο. Παναγιώτης λέει: έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για αυτό που είπα χθες ότι ο Παπαδομουλάκης ξέρει να τρώει. Παναγιώτης νύχτας. Κονσέρβα. Τι να κάνω, ρε φίλε, την ανάγκη μου κάνει. Ναι, το ξέρω. Συμφωνώ. Όπως και λαχανοτολμάς είναι. Ξέρεις τι είναι λαχανοτολμάς. Ναι, ξέρω. Ναι. Ο λαχανοτολμάς είναι το λάχανο και είναι το γλυκό του κουταλιού που λέτε εσείς, Θέλω να μπορώ να σου βάλω το μικρόφωνο στο μάτι. Στο μάτι. Αρχικά στο μάτι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Είναι 6.30 ώρα. Παραμένετε στο Λίμπερο 107,4. Ναι. Να βάλουμε και λίγα ξύλα στο τζάκι. Και πανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια. Έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία θα τα αναλύσουμε. Θα τα συμπτύξουμε. Γιατί? Γιατί 7.30 ώρα έχουμε καλεσμένο. Προλαβαίνουμε. Πούμε ανέκδοτα δηλαδή πριν τις 7.30. Ναι, ναι, θα πούμε. Θα κρυώσει ο κόσμος νωρίς. Ή σου έχω κάτι καλύτερο για να τον τιμωρήσουμε κιόλα. Επιτόπου. Με αυτόν μαζί θα τα λέμε τα νεύρα. Εντάξει. Ωραία. Καλύτερο τρόπο να μας κλείσει. Ωραία. Αυτά. Για να συντομεύει και. Πάμε στο διάλειμμα. Είναι μια είσοδο εκπομπή η οποία ήθελα να την κάνω εδώ και μέρες που βγήκε το κομμάτι. Και επιτέλους βγήκε αυτό το κομμάτι σε studio version. Ναι. Και ήθελα να το βάλουμε. Του τεράστιου Batman ήδη, του Μπάμπι εδώ του δικού μας. Πώς λέγεται το τραγούδι? Για επανάσταση λέω. Αυτά είναι. Γιατί είμαστε μια εκπομπή επαναστατική. Εννοείται, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Πάμε εφημερίδες. Επίσης, κάτσε γιατί θέλω εξήγηση. Καλά, λέει, δεν έχει γίνει. Και τι σχέση έχει αυτό ρε, με την κονσέρβα? Η γλάστρα από την Αθήνα που είπε. Ναι, ναι, λέει κονσέρβα, λέει μόνο κανένα σβάν ή καμιά γλάστρα από την Αθήνα. Και λέω, καλά, λέει, δεν έχει γίνει τι έχει γίνει με τις ζαρτινιέρες στην Αθήνα. Έκανε τώρα, λογοπαίγνιο τώρα έκανε αυτό, χιούμορ έκανε. Το οποίο το κατάλαβα ακόμα. Και εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, να σου προσπεράσουμε. Μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Αυτό είναι, άκου τι δείχνεις. Ωραίο το γάργαρο νερό. Υπάρχει γάργαρο νερό εδώ μεταξύ, ξέρεις, Υπάρχει. Μάρκα, το γάργαρο. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι, άμα, θα στείλουν καμιά εδώ. Φαντάζεσαι και να πίνουν μόνο νερά. Πώς κλείνει αυτή η διαφήμιση εδώ, η γελία. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, τα νέα. Τα νέα. Διαδηλώσεις με το μέτρο. 19 χρόνια μετά μπαίνουν οι κανόνες. Βρέθηκε επιτέλους και κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Με ποιους όρους θα γίνονται στο εξής οι πορείες στα αστικά κέντρα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανασχηματισμός, πινκ-πονκ με τις αλλαγές στην κυβέρνηση. Γιατί η σύνοδος κορυφής θα είναι το κομβικό σημείο. Από τη ΔΕΗ ως τον Σεπτέμβριο έκπτωση στο ρεύμα. Σόμπαρε. Ναι. Συντριβή στις κάλπες. Λαβωμένος πήγε ο Μακρόν στη Μέρκελ. Θέλουμε το Ταμείο Ανάκαμψης να είναι αποτελεσματικό. Πράσινο κύμα στη Γαλλία. Τι έγινε? Πράσινο κύμα στη Γαλλία.
Τόσο πιο πράσινο, πιο οικολογικό. Ή κατεβαίνει το Πασόκ στη Γαλλία. Όχι, συντρίβει του Μακρόν κρατάει. Μας αρκεί αυτό. Λοιπόν, Έλληνες ακρίτες που επιμένουν, τι είδε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στους λειψούς. Έλληνες ακρίτες είναι ο πληθυντικός του Έλληνα ακρίτα. Ναι. Τι είδε η πρόεδρος στους λειψούς και στο Αγαθονήσι. Τους λειψούς πώς τους είδε αφού ήταν λειψοί και λείπανε. Είμαστε όλοι εδώ, όχι είμαστε λειψοί. Πού ήρθα στους λειψούς. Και άμα βγάλει και μια έτσι, πώς το λένε, μια απορία μετά, ένα α, είναι λειψία. Το έκανα εγώ, εσύ το... Λοιπόν, στα αθλητικά της εφημερίδας... Δεν κρατιέται το μεταξύ. Δεν μπορώ! Όσοι περνούν οι εκπομπές, σε λίγο θα το λέει κανονικά. Μωρό, τι έγινε, εντάξει. Όπως είπα τους ατσαρώστες. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ακόμα δύο στόχοι, ας περιμένει η απομόνωση. Η απομόνωση θα δει. Όταν διαβάζει εφημερίδες ο Παδρομουλάκης, να είστε όλοι alert, να ξέρετε. Γιατί βγαίνουν διαμαντάκια. Εγώ, ας πούμε, χθες δεν το έπιασα αμέσως το καλό. Εσύ το γέλασες και το κατάλαβα. Ναι. Τι είπε. Λοιπόν, Φορτούνη στα νέα φέτος, χαιρόμαστε να παίζουμε ποδόσφαιρο, μα δεν παίζεις. Ρε Φορτούνη. Είδες τον έκανε ο Λάζαρος, ο Χριστοδουλόπουλος. Όχι. Τον είπε, λέει, εσύ τώρα που ήρθες εδώ πέρα, λέει, στη συνέντευξη πήρες, λέει, τέτοιο, πήρες, θα πάρεις παραπάνω μέρες άδεια και κουράστηκες, λέει. Α, ναι, κάτι τέτοια, ναι. Μπράβο, respect. Αυτά με τα νέα. Πάμε καθημερινή. Πρώτο τεστ με την Τουρκία, η Αγία Σοφία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη Ερντογάν. Μέρκελ, Μακρόν επιμένουν για το πακέτο. Μπορεί με το κέντρο να παραμένει ανοιχτό. Κατασχέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή και οδεύει προς ψήφιση, αυτό που μας ανέφερες. Πρεμιέρα για τον τουρισμό χωρίς τους καλούς πελάτες. Ξεκινάει από αύριο η πιο δύσκολη σεζόν για τον κλάδο. Έτσι, γκαλίτσα θα είμαστε το καλοκαίρι. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία. Πνευματικά δικαιώματα. Δεν θα αποδεχτούμε αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών. Το άγχος της τουριστικής επανεκκίνησης, αυτά μας αναφέρει η καθημερινή. Εφημερίδα των συντακτών, χάος, προχειρότερες και παλινοδίες λίγο πριν από τις πρώτες αφίξεις. Παλινοδίες είναι σαν τους παλινοστούντες. Ναι. Αγωνία για τον τουρισμό. Φιέστες και ενέσεις αισιοδοξία στην κυβέρνηση. Στελέχη της αγοράς περιγράφουν την πραγματικότητα. Σοβαρές αστοχίες στα πρωτόκολλα και στη διαχείριση των κρουσμάτων. Μείωση των κρατήσεων. Ναι, όντως, προς τα εκεί πάει το θέμα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη, πουλάει ηλιοβασιλέματα την ώρα που ο τουρισμός μπαίνει σε βαθύ σκοτάδι. Η χειρή παρέμβαση μετά τις απειλές κατά εισαγγελικών λειτουργών με φωτογραφία των Άδων Γεωργιάδη. Γαλλία, δημοτικές εκλογές, τρίαμβος πρασίνων, ανάκαμψη σοσιαλιστών, πάνω ελευθερία για τον Μακρόν. Αυτά και με την εφημερίδα των συντακτών. Θες να πάμε στην Δημοκρατία ή στον Ελεύθερο Τύπο. Ναι. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις για 2013 προσλήψεις. Αυτό το 2013 μου κάθε λίγο περίεργα. Θέσεις μονίμων και εποχικών σε Υπουργεία, Δήμους, Μουσεία, Φεστιβάλ. Με 8 μήνες συμβάσεις, τα κριτήρια και τα μόρια για 36.500 θέσεις κοινοφελούς εργασίας. Επιστροφή λιφόρου και για τα ανίσπρακτα ενίκια. Μέχρι αύριο οι δηλώσεις. Την ειδική πλατφόρμα του Τάξης. Το στοίχημα του τουρισμού, αναφέρει εδώ ο Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι κλάδοι πληρούν την κρίση του κορονοϊού, έκπτωση 8% από την ΔΕΗ σε νοικοκυριά. Δηλώσεις για το επίδομα τέκνων. Επίσης υπάρχει και ο του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ξανά στον υπάρχει κόσμο. Υπάρχει επίδομα rave, R&B και τέτοια. Εκτός από το επίδομα τέκνων. Μπράβο, μπράβο. Αυτό μου άρεσε. Περίεργο, άλλο μου. Να πούμε την καλημέρα μας στο Σταύρο που μας στέλνει την κλασική. Για Σταύρο. Έλα, την κλασική φωτογραφία από το αυτοκίνητο με το λίμπερο 107,4 και τον καφέ στο χέρι. Έτσι, πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα, Σταύρο. Ας με στείλει και τα μουτράκια του. Δεν θέλεις, καλύτερα. Δεν θέλεις. Θα σου χαλάσει όλο το πρωί. Μόνο του πάει στη δουλειά. Καμιά κοπέλα δεν έχει την πλάτη. Στη δουλειά δεν νομίζω να έχει. Εκτός αν έχει και δεν μπορεί να το πει στον αέρα, ας πούμε. Συνεργείο, τι δουλειά. Σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σούπερ μάρκετ τέτοιο, δεν είναι δυνατόν. Πάνε στα ταμεία, κάνε μια περατζάδα. Φίλε, αλλά. Πες, δεν είναι δικό του σούπερ μάρκετ. Δεν είναι δικό του πρώτον. Δεύτερον, με αυτά τα μούτρα, μόνο το ψυγείο μπορεί να του κάτσει. Είναι μια εκπομπή που εκτιμά του ακροατέ τη. Ναι. Που είναι και φίλοι παράλληλα. Πρώτα απ' όλα. Πάνω απ' όλα η φιλία. Αδέρφια. Ναι. Αχ, θέλω να βάλει μετά ένα ηχητικό. Μια που είπαμε για φιλίε τώρα. Πόσο μετά, ας πούμε. Σε 10 δευτερόλεπτα, αν μπορείς.
Μια που είπαμε για φίλες. Θα το κάνει παραγγελιά, ο Νέο. Πάτα Βάσια Τριφίλη. Οι φίλες δεν χαλάνε για τα κόμματα. Ναι. Δεν είναι εκπληκτική τηλεοπτική στιγμή. Τη λάτρεψα εκείνη τη. Έχει μπει ελίκη. Με... Δεν πειράζει. Το παίρνω πάνω. Το παίρνω πάνω. Κάτσε, φίλε. Το παίρνω πάνω. Εσύ κάθεσαι στην κόλληση. Ναι, ναι. Δώσ' το λίγο. Ωραία, κάτσε να το. Τρία λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Ένα 18. Ένα 18. Ναι, ναι. Ήταν στο χώρο παλιά και τώρα βρέθηκε στο νικητή. Καμπουράκι. Καταρχήν και τα έχω πάρει άγρια. Ναι. Δεν ήμουν ποτέ σε κανένα κόμμα. Πάει το τραπέζι. Εγώ σε ήξερα ότι. Σε κανένα κόμμα δεν ήμουν. Υποψήφια στο κόμμα. Ό,τι ήθελα έκανα. Σε έβαλε καλό τσιόπι. Σε βάζω την ηλικία μου. Ήσουν υποψήφια στο κόμμα. Δεν ήμουν ποτέ ούτε στο συνασπισμό. Δεν ήμουν ποτέ ούτε στο συνασπισμό ούτε στο καταλάβα. Επήγα και βοήθησα. Πάει το τραπέζι. Που χρωστάνε και του χρωστάω. Τέλμα όσα με δω! Να μην χάσουμε και το χιούμορ μας! Περίοδος. Ηλίθια άτομα! Ηλίθια άτομα. Θα βάλει κανείς μαζί σου. Σε παρακαλώ, δεν απαντώ σε σένα. Πήγα λοιπόν και είπα. Και μόνο το άλλος. Και εμένα καθόλου. Θα είναι μεγάλη νίκη για μένα. Τέλος. Γεια σας. Ας το διάλο. Άντε από εδώ ρε. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα ρε μαλάκα. Οι φιλίες. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μιλήσει εσύ για μένα. Και ο Τζόρτζο που στη μέση να προσπαθεί να σβήσει φωτιά. Δηλαδή, στράτο δεν πειράζει. Στράτο. Συμπάλεψε στράτο. Έχουμε φίλο που περιμένει στη γραμμή, οπότε να το δώσουμε την ευκαιρία. Ελπίζω να είναι ο φίλος που τον είπε Χαλιαμούτρα. Α, μετά ήταν ο Παυλόπουλος. Ναι, είχε λύσει την κατάσταση, πιστεύω. Γιατί να μαλώνει. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα και σας. Α, νωρίς ο φιλάρετος σήμερα. Πρωί με την αβούλα. Ναι. Λοιπόν, είναι ζωντανή. Μια ζωντανή συνέντευξη. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και ζωντανά υπάρχει και το ζωντανό νερό. Επειδή είπατε γάργαρο νερό, ναι. Πραγματικά το γάργαρο είναι αυτό που έχει ροή, που τρέχει. Το τρεχούμενο νερό είναι ζωντανό νερό. Αυτό που το βάζουμε και στέκεται μέσα στα μπουκάλια. Κονσέρβα νερό. Είναι στάσιμο όπως και αυτό της βρύσης για να γίνει... Το νερό της βρύσης φυλάρεται, περίμενε λίγο, δεν είναι στάσιμο. Ποιο? Το νερό της βρύσης δεν είναι στάσιμο. Βέβαια. Α, μπράβο. Βέβαια. Στάσιμο γι' αυτό. Είναι στάσιμο γι' αυτό. Βέβαια, αφού είναι μέσα στη βρύση, άρα είναι στάσιμο. Ο καλύτερος τρόπος είναι αν τυχόν κάποιος κάνει λάντζα. Αυτό είναι λάντζιμο. Λοιπόν, προς το τέλος της να πιει από εκεί, ναι. Εκείνο είναι τρεχούμενο νερό. Γιατί έχει κάνει αρκετή. Και είναι και δροσερό εκείνο, ναι, πάντα. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι... Γι' αυτό αφήνουμε πάντα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να πιούμε νερό από τη βρύση, την αφήνουμε, ναι, λίγο να τρέξει πρώτα. Ναι, εννοείται. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλλά είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στη φύση έξω και μπορεί να πιει νερό από αυτό που τρέχει ή από μια πηγή. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά. Καμία σχέση με το νερό που πίνουμε στις πόλεις. Είναι κατάντια η ποιότητα που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Είσαι κατά του εμφιαλωμένου? Είναι το μόνο νερό που πίνω. Ανάλογα για την περιοχή νομίζω είναι αυτό. Είναι ένα υπόλοιμα νερού και όχι τίποτα. Λένε ότι η Θεσσαλονίκη έχει καλό νερό. Ναι. Εμείς πίνουμε στο κέντρο το νερό πάντως. Καλά, γι' αυτό. Αν τη βρύση. Δεν θα την πρέπει. Όμως ότι αυτό που πίνουμε από τη βρύση, ναι, είναι μπόλικο χλώριο. Ναι. Το οποίο μας αρέσει, ωραίο είναι το χλώριο. Μπράβο. Φιλάρετε, εσείς πίνετε εκεί πέρα στη γειτονιά, στην περιοχή, το νερό από τη βρύση, αναγκαστικά δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένα? Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά είναι. Απλά. Είναι παλιές σωληνώσεις, ναι, ναι, και υπάρχει μέσα κάποιο είδους σκουριά. Οξείδωση, δηλαδή, βέβαια. Ναι, με τα φίλτρα μπορεί κανείς να το εξαφανίσει αυτό, όπως και το χλώριο. Αυτό ακούω τώρα τελευταία, φιλάρετε, όχι τελευταία, αρκετά χρόνια. Ακούω ότι η καλύτερη λύση, νομίζω, λένε ότι είναι το φίλτρο. Mm. Δηλαδή, ναι, με τρεχούμενο νερό, ναι, βρύσεις, και εμείς έχουμε φίλτρο, με φίλτρο. Και εμείς έχουμε φίλτρο, ναι. Ναι. Γιατί είναι, τα εμφιαλωμένα είναι... δεν ξέρεις και πώς έχουν φτάσει μέχρι εσένα τα εμφιαλωμένα. Δηλαδή το τι ήλιο έχουν φάει. Ναι, τι ήλιο έχουν φάει. Τι κούνημα από τις νταλίκες, εκείνο το άλλο. Πλαστικό, πλαστικό μέσα, ναι, 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 ναι. Το μόνο που μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλό για να το πίνει είναι ο χυμός, ο οποίος βρίσκεται
μέσα σε ψυγεία, δηλαδή από ψυγείο σε ψυγείο. Ναι. Ακόμα και χυμή που είναι κονσέρβα, που είναι εκτός ψυγείου, ναι, και αυτοί όπως και τα νερά ταλαιπωρούνται, ναι, με τον ήλιο, ναι, με τη θερμοκρασία, ναι, με τις λες θερμοκρασίες και τα λοιπά. Γιατί αποθηκεύονται, ντανιάζονται ας πούμε με, σε υπόστεγα. Έτσι. Αλλά αυτά τα υπόστεγα, εντάξει, δεν ξέρω πόσο ο τα Θεός βλέπει, δεν τα βλέπει ο ήλιος. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Ναι, πες φιλάρετε, πες, ναι, αυτό που ήθελες. Θέλω να πω ότι πραγματικά όποτε βρω την ευκαιρία απολαμβάνω το νερό από πηγή. Δηλαδή, α, και εγώ, ναι, και εγώ, ναι, ειδικά βρω, σε χωριά, εσύ, ναι, τέτοια. Ρε, ναι, παγωμένο, ναι, κιόλας είναι ό,τι πρέπει. Και μπορεί να είναι χειρότερο. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Να πούμε ότι ο Σταύρος έκανε το λάθος και έστειλε φωτογραφία. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σου, Τάσο. Καλά ρε φιλάρετε, εμείς ανακατευόμαστε στα λογιστικά σου. Α, ναι ρε, δείξαμε το... Είπε και για οξύδωση εδώ που λάγεις. Τροπής. Το βράδυ θα μιλήσω για λογιστικά, φιλάρετε. Αφού εσύ μιλάς για το νερό και έγινες ειδικός, εγώ το βράδυ επί τον Τρούνικ θα μιλήσω για λογιστικά. Και είναι και της μόδος τώρα, γιατί... Ναι, γιατί είναι και οι δηλώσεις. Ναι, όντως. Έχετε να δηλώσετε τίποτα? Ορίστε. Έχετε να δηλώσετε, λέω, τίποτα? Εγώ δεν κάνω δηλώσεις, να ξέρεις. Εγώ αυτό που έχω να δηλώσω, ναι, είναι να κάνεις κανένα δεκάλεπτο μαγειρική σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, το καθιερώσεις την εκπομπή. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να βάζεις ένα δεκάλεπτο καθημερινά με συνταγή. Αυτό βλέπω, γιατί υπάρχει πολύ ασχετοσύνη, Τάσο. Συγγνώμη, δηλαδή δεν τρώτε σοκολάτα. Ναι. Εσύ, Τάσο, δεν τρως σοκολάτα στα σιροπιαστά? Τρίγωνο πανοράματος με σοκολάτα δεν τρώτε, θες δηλαδή. Θες να τα ακούσεις τώρα. Κοίταξε λίγο, επειδή δουλεύω κάθε μέρα στο πανοράμα και επειδή δουλεύει και η σύζυγος, ναι, στο κλάδο ζαχαροπλαστικής και στην πηγή εκεί που το λες. Ξέρω, ναι, ξέρω. Να ξέρεις ότι υπάρχει και τρίγωνο πανοράματος με κρέμα σοκολάτας. Ναι, βέβαια. Αυτό ναι, αυτό το δέχομαι. Αλλά να φάω. Και με φίλο, και με φίλο, και με φίλο. Αυτό, και με φίλο. Ποτισμένο σοκολάτα. Όχι, εκεί Τάσο μου, έχω τις ενστάσεις μου. Όπως το να... Όχι, λέω, σου λέω ότι, ναι, σου λέω ότι επιλογές υπάρχει. Βρε, υπάρχουν επιλογές να φας και μαρμελάδα με αντσούγες, άμα θέλεις. Καλά, εσύ είσαι ικανός να φας μπαστούρμα με χαλβά, δεν τους είχα. Και χαλβάς θα είναι με φιστίκι, ναι, όχι με κακάο. Δεν τρώει χαλβά, είναι κανιβαλισμός. Λοιπόν, Τσίφιος, ναι, επειδή θα το λέει με μεγάλη χαρά, θα το πιστεύει, θα τον ευχαριστεί. Καθιερώστε ένα δεκάλεπτο μαγειρικής. Ναι, ναι. Και βάζω να, ναι, βάζω να κάνει τον playmaker το Παπαδο Μανολάκη. Εννοείται, ρε φίλε, αφού είμαι γνώστης. Να ξέρεις. Άσε που είναι και ωραίο, ωραίο θέμα καθημερινό. Πρωινάδικο. Ανοίγει την ώρα. Δηλαδή σε ακούει ο άλλος και λέει σήμερα θα ακούσω ο Παπαδο Μανολάκη, ναι, Τσίψιο, θα κάνω αυτό, ρε παιδί. Και παίρνει και ιδέες. Θα πω τη γυναίκα μου. Ναι, ναι. Και ιδέες. Πώς είναι ο Πετριτζίκης, ναι, 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 στα πρωινά. Όσο για το νερό, δηλαδή τι άλλο θα ακούσω, ρε. Είναι δυνατόν τις βρύσεις στο νερό να είναι στάσιμο, ρε. Αφού δεν τρέχει, ρε. Και... Άμα δεν δηλαδή... ανοίξει τη βρύση, δεν τρέχει, ρε, Τάσο. Μέσα είναι, σταματημένο το νερό. Τώρα αρχίσουμε τα άμα. Άμα, εσύ αφήνεις... Όταν την ανοίξεις, δηλαδή εσύ υπάρχει στο σπίτι σου μέρα που να μην ανοίξει τη βρύση. Όχι. Ναι. Λοιπόν, άμα ανοίξει... Στάσιμο είναι... Στάσιμο ονομάζουμε ένα νερό. Ναι. Πηγάδι. Το οποίο δεν ανακυκλώνεται, παιδί μου, δεν έχει ροή. Mm. Ναι, άμα ανοίξω εγώ το μπουκάλι το νερό, αν το ανοίξω και το γυρίσω ανάποδα, έχει ροή. Τρέχει το νερό, άρα είναι τρεχούμενο και εκείνο. Ναι, αλλά δεν θα έχει ροή, ας πούμε, για ένα λεπτό, για 5 λεπτά, για 7 λεπτά που δεν θα κάνεις μπάνιο. Θα έχει όσο έχει μέσα το μπουκάλι, έτσι. Όταν κάνεις μπάνιο, όταν κάνεις μπάνιο, ναι, Τάσο, όταν κάνεις, ναι, μπάνιο, ναι, το πίνεις το νερό, καθώς κάνεις μπάνιο? Δεν έχεις πρόβλημα. Αρκεί να μην έχεις. Παλιά το έκανα. Αρκεί να μην καταπίνεις και τις σαπουνάδες από το Ultrex, γιατί έχεις το ικανό να το φας. Ναι, δηλαδή μπορεί να πάρεις έτσι κάποια ψηλή γεύση και να πεις ότι ωραίο. Όχι, στο ξέβγαμα, εντάξει. Δεν έχεις πρόβλημα, ρε. Το νερό που κάνεις μπάνιο. Ναι. Το ίδιο νερό που πίνεις. Είναι αυτό που πίνεις. Εκτός από κάποιες παλιές εγκαταστάσεις, ρε παιδί μου. Ναι. Ιδίως στο κέντρο κάποιες πολύ παλιές οικοδομές που βάζανε το τυπόζιτο, ναι, το οποίο, ναι, γεμίζανε το τυπόζιτο και όταν κομμόταν το νερό, ας πούμε, κάποιοι το χρησιμοποιούσαν ή ήταν συνδεμένο το τυπόζιτο κατευθείαν σε κάποιες βρύσες, ναι, ας πούμε, ως συνήθως παλιά
το τυπόδιο το είχα συνδεμένο στο καζανάκι. Όταν κομμάτια το νερό να έχουν για τις ακαθαρσίες. Ναι. Με κατάλαβες. Κάποιοι άλλοι όμως βάζαν και στην πανιέρα. Ναι. Ναι. Εκείνο εντάξει δεν πίνεται. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Γενικά... Αλλά να ξέρετε, ναι. Επειδή το αντικείμενο εργασίας μου. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Το νερό, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αφήνετε τη βρυσούλα σας να τρέξει 10 δευτερόλεπτα, 15 να φύγει αυτό που είναι μέσα στην εγκατάστασή σας. Ναι. Και πίνετε άφοβα νεράκι. Ωραία. Άφοβα. Εντάξει, κι αν κάποιος τέλος πάντων, επειδή μου τους ζαριστεί και τέλος πάντων, βάζουν κάποιο φίλτρο ενεργού άνθρακα πάνω στη βρύση. Αλλά το νερό της Θεσσαλονίκης είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Το νομίζω αυτό, ναι, το πιο παλιά που είχε γίνει ήταν το δεύτερο μετά την Καλαμάτα. Δηλαδή δεν έχει μεγάλη σκληρότητα. Μάλιστα. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλό και είναι οι εγκαταστάσεις του κάθε σπιτιού, της κάθε οικοδομής. Δηλαδή έχει οικοδομή που έχει σωληνώσει από το 1970 και είναι σωλήνα, γαλβανιζές, σιδερένια. Εκεί κρατάει σκουργίες. Ναι, οκ. Okay. Εκεί ενδεχομένως να μην είναι και τόσο καλό. Πρέπει να αλλάζονται οι καταστάσεις. Έχει πλαστικές σωλήνες, ναι. Ειδικές για πόσιμο νερό. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κανιά 30.000 ευρώ, ας πούμε, για να αλλάξει σωληνό στην πολυκατοικία. Σιγά, φίλε, σιγά. δεν θα αγοράσεις Πόρσε. Πόσα σωλήνες θα ράξεις. Πόσα. Και όσοι, τίποτα, ρε, όσοι, ανάλογα τα μέτρα. Και ο συνήθως είναι κοινόχρηστη αυτή η εργασία, οπότε βάζει κάθε σπίτι από, ξέρω εγώ, 150, 80, 100, 120 ευρώ. Δεν μου λες, εξατάχητη είναι. Η Φεράρι που έχεις εξατάχητη είναι. Έχω σε μινιατούρα. Συνομολογούμενο. Τάσο, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω εγώ για το. Και ολοκλήρωση και θα σου κάνω ολοκλήρωση για το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Το εφιαλωμένο, εγώ το αποφεύγω σαν το διάλογο το Λιβάνα. Είναι κονσέρβα νερό. Είναι κονσέρβα. Συμφωνώ σε αυτό. Το αποφεύγω πολύ σωστά, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Ο Παδαμαλάκης και με εξέπληξε να πούμε. Είναι περίεργο. Ναι, το εφιαλωμένο το αποφεύγεις. Είναι κονσέρβα, ναι, για πολλούς λόγους. Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εδώ πέρα θα μας βγάλουν και τρελούς. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς με τον Παδαμαλάκη. Ινδοκάριδο τρως εσύ? Πώς? Ινδοκάριδο. Δεν ξέρω τι είναι. Πώς δεν ξέρω, φίλε. Είχα και κρεπάδικο παλιά. Έκανα κρεπάδικο. Μπράβο, ρε Τάσο. 1992-1993-1994. Τότε που είχαμε πάει Μουντιάλ με αρκέτα. Επί Μητσοτάκη, ρε φίλε. Ήμουνα στη Βεργιά με ένα στάντ και έκανα κρέπες. Τι λες, ρε φίλε. Πρέπει να σε πέτυχα εκεί, Βιτσίρικας. Σίγουρα, άμα ήταν για κρέπα. Ναι, ναι, ναι. Άρα τρως Ινδοκάριδο. Πώς δεν τρώω. Bound, δηλαδή, σ' αρέσει η σοκολάτα η Bound. Πώς δεν μ' αρέσει. Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Αλλά δεν την προτιμώ σκέτη. Δηλαδή, άμα πάω να πάρω κρέπα, παιδί μου, ναι. Με μερέντα, δεν βάζουν το κάρι. Μετά είναι η Ιεροσυλία. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, άμα θα πάω στο αγροπαστείο, δεν θα πάρω γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται. Και εγώ, ναι, μπράβο. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, και πολύ λάτρης του ινδοκάριδου. Θέλω, έχω και άλλη ερώτηση τώρα για σένα, αφού είπες ότι είναι κρεπάδικο. Γλυκιά ή αλμυρή κρέπα? Και τα δύο. Μια αλμυρή πρώτα και μια γλυκή μετά. Κοίταξε τώρα. Αυτό που είπε ο Παδομαλάκης για μένα. Ναι. Αλλά η κρέπα καθεαυτού εμείς τη μάθαμε σαν γλυκιά. Η κρέπα είναι γλυκιά τώρα. Ναι, αλλά αν βάλεις τώρα μια με 9 υλικά μέσα, ζαμπόν, κασέρια, καλαμπόκια, μανιτάρια, πιπεριές, ουγγαρέζες μέσα. Εντάξει, και μετά φας και μια. Κάτι είναι ωραία, μερέντα αμύγδαλο. Αλλά γιατί. Ναι, αλλά γιατί να μην πάω να φάω ένα πιτόγιο τέλος πάντων και να φάω τη γλυκιά την κρεπούλα μου. Και ένα πιτόγιο. Ναι. Καλά, εσύ μπορεί να φας φίλε και κανένα πλοίο. Ναι. Σε έχω ικανό. Κανένα πλοίο. Λοιπόν, τελοκομεία μου. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Σας φιλώ. Φιλιά, καλή. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τα φιλιά μου. Καλή δουλειά και υπομονή σήμερα με τη ζέστη. Λοιπόν. Κανένα πλοίο, λέει να φας. Όπως την πίνεις το νερό, θα κάνεις μπάνιο. Εμείς αυτό κρατάμε. Μην νομίζεις ότι ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα που είπες. Το πίνεις στο νερό. Είναι δυνατόν να πεις τέτοιο πράγμα? Γιατί ρε φίλε, δεν ανοίγεις λίγο το στόμα σου έτσι καθώς σε πλένεις? Όχι! Τι είναι αυτό που λες? Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Είναι σαν να μου λες ότι όταν κάθεσαι να κάνεις το χοντρό σου, δεν θα βάζεις κάτι, ρε φίλε. Άλλο αυτό. Τι ισχύει γι' αυτό?
Τώρα μην μπλέκουμε τα ιερά και τα όσια. Περίμενε ρε φίλε, είναι κάποιες μηχανοποιημένες, αυτοματοποιημένες καταστάσεις ρε παιδί μου κάνεις. Δηλαδή πως ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου ή πως ξύνεις ένα σημείο του σώματός σου κάπου κάπου. Έτσι είναι και αυτό ρε φίλε, στο μπάνιο εκεί που τρέχει το νερό, ανοίγεις λίγο το στόμα να μια γουλίτσα να πιεις, να δροσιστείς. Καλά αυτό που λες τώρα είναι άνω ποταμών. Έτσι, εντάξει, απίστευτο. Υπάρχει μεγάλο χάσμα αυξάνεται πάντως, το κύμα οργής. Το κύμα αυτών που δεν ξέρουν να τρώνε και τρώνε δοκάριδο. Είναι απίστευτο. Δεν σε προβληματίζει λίγο αυτό για σένα? Εμένα δεν με προβληματίζει, γιατί ξέρω ότι σε περίπτωση άμα πας, πάντα ο πάγκος με αυτές τις σοκολάτες, γιατί έχουμε κάνει ήδη διαφήμιση για τις σοκολάτες αυτές, είναι πάντα άθικτος. Και αφήστε το τώρα τα δικά σας. Άμα πας δηλαδή να πάρεις σοκολάτα, θα πάρεις σοκολάτα γάλακτος, θα πάρεις σοκολάτες τέτοιες. Αν δεν πάρεις με καμία με φουντούκι. Δεν θα πάρεις τώρα με δοκάριδο, μην με τρελαίνετε. Πες μου την αγαπημένη σου σοκολάτα. Κάνε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Τα τελευταία χρόνια η Λάκτα. Ποπ! Το φοβόμουν! Ήον. Εκείνες οι. Το φοβόμουν, ρε φίλε. Μαχαιριά ήταν αυτό εδώ, έτσι και το γύρισε και το μαχαιριό. Όχι, ποια είναι, ξέρω εγώ. Α, όχι, ξέρεις τι. Καλύτερη, η Μόβη, η Μίλκα. Α! Ναι, φίλε, τώρα επανέλθεις στα... Άντε, μπράβο. Από τις άλλες, δηλαδή Steel Bounty που είπαμε... Δεν τρώω τέτοιες. Δηλαδή Mars δεν σ' αρέσει. Οι Snickers δεν σ' αρέσει το Snickers. Σε παγωτό μου αρέσει. Το Twix δεν μ' αρέσει. Παρόλο που έχει καραμέλα μέσα και είμαι λάτρης, αλλά το Snickers μου φιστίκι με καραμέλα. Όχι, όχι, όχι. Μόνο σε παγωτό. Mars πιο πολύ. Kit Kat. Τι έχει. Καλό ήταν. Ξέρεις ότι στην Αμερική και γενικότερα σε χώρες που η παχυσαρκία δίνει και παίρνει, ναι, έχουν ως μόδα τη τηγανητή Mars, δηλαδή τη τηγανίζουν ή τη βάζουν σε φούρνο μικροκυμάτων για να λιώσει και να τη φάνε με το κουτάλι. Την πανάρουν κιόλα την τηγανητή, την κάνουν και το πανάρισμα. Κουρκούτι. Ναι. Κουρκούτι ή πανάρισμα. Πανάρισμα. Φρυγάνο κουτέκι. Ναι. Πανάρισμα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τώρα αυτό στα μικροκύματα. Καλύτερα. Και κάνουν τέτοια πράγματα. Τέτοιες απόπειρες. Το δοκιμάσω. Λοιπόν. Σεράνο. Έχεις φάει. Σοκολάτα Σεράνο. Πάστα Σεράνο, ξέρω. Παρόμοια. Ναι. Σε σοκολάτα. Πολύ παλιά σοκολάτα όμως. Δηλαδή. Πως είναι η Ιόν, ας πούμε, που είπαμε. Σεράνο, πάει έτσι μια καφέ μαύρη συσκευασία. Όχι, πεντανόστα. Αυτή σοκολάτα πρέπει να την είχατε μετά την κατοχή. Υπάρχει ακόμα ρεζόν. Α, υπάρχει. Ναι. Εντάξει, με είπε, αλλά και εγώ είπα για κατοχή, οπότε είναι δίκαιο. Τι κάνει, όχι. Το δικαίωμα. Λοιπόν, κλείνουμε πρώτη ώρα. Δεν όχι, διαβάσαμε, ριζοσπάστηκε αυγή και θα διαβάσουμε. Όχι, θα διαβάσουμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε. Εντάχει, ριζοσπάστηκε αυγή. Για να είμαστε. Το εντάχει τι είναι, το εντάξει, αλλά με δυσκολία. Αχ, εσπρέσο. Λοιπόν. Ριζοσπάστη. Πες εσύ τις δικές σου. Ωραία. Να πω εγώ εσπρέσο. Γι' αυτό που ανέφεραμε νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις, η φωνή του λαού δεν φημώνεται. Δημήτρης Κουτσούμπας είναι νομοσχέδιο κρατικής τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής. Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως έκανε και στο παρελθόν με παρόμοιους νόμους που ήθελαν να βάλουν στο γύψο τη λαϊκή διεκδίκηση. Η φωνή των εργατών δεν φημώνεται, η επαγόρευση των διαδηλώσεων δεν θα περάσει. Πολύτιμο εφόδιο γνώσης για την διαμόρφωση αγωνιστικής στάσης από κάθε στρατευμένο, μας αναφέρει ο ριζοσπάστης. Να πάω εντάχει και στην Αυγή για να ολοκληρώσουμε. Βουλιάζουμε, γράφει η Αυγή, αγωνία από εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Καταραίει ο τουρισμός, 250.000 εργαζόμενοι σε κατάσταση ομοιρίας, σε απόγνωση και ξεναγή. Ναι, γιατί το είχε. Η ξαναγή το έχει μια ολόκληρη λέξη. Ήφεση ως 9,4 και ανεργία στο 24,3%. Φοβάται ο Στουρνάρας. 3 χρόνια σε τούνελ. Το 2022 θα είμαστε στα επίπεδα του 2019. Τι σκέφτηκες? Διάβασα μια είδηση και την από μέσα μου. Την έκανε ζωντανή, την έπαιξε, πώς το λένε, στο μυαλό σου. Μην μπαίνει σε αυτό το ύφος της ικανοποίησης, σε παρακαλώ. Αυτά και την Αυγή. Τη διάβασα την είδηση από μέσα μου εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι. Έχω θέμα με αυτό. Γιατί δεν το έχουμε live αυτό? Δηλαδή το μπαμακάρε χθες ήταν δώρο. Γιατί σήμερα πάλι δεν έχουμε? Κοίτα, μια φορά τη βδομάδα νομίζω είμαι ικανοποιημένος. Περιττό να σου πω ότι έκλαιγα όλη τη μέρα με αυτό. Και ο Ζευδής σε ενημέρωσε? Δεν σε είπε τίποτα? Όχι. Το είδε?
Το είδε. Ενημερώθηκε από φίλο της εκπομπής, όχι από μένα. Ποιο? Από μένα. Είχαμε Αρτέμις Μάτσας τέτοια κίνηση. Έβαλα και την κουκούλα, είπα. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο για να πάμε στο διάλειμμα. Προσοχή, κυκλοφορεί ελεύθερος και δαγκώνει απελπισμένος. Εγώ. Γιατρός μαϊμού νούμερο 2. Κι άλλο? Ναι, πού στρέφονται οι έρευνες μετά τη δράση του δόκτωρ Χάρου που πλήρωνε με 500 ευρώ στις διακοπές του σε ξενοδοχεία. Α, δεν πέρασε από τα φλογητά καμιά βόλτα. Εξαπατά ασθενείς με βαριά νοσήματα. Ναι. Πήδησε τα εμπόδια του χωρισμού. Πάλι μαζί Δαλάκα και Φιντηρίκος. Φιντηρίκος. Να σε λένε Φιντηρίκο, ρε φίλε. Αλήθεια είναι έτσι, ναι, αυτό το όνομα? Μήπως είναι αλλιώς? Φιντηρίκος. Επίθετο είναι Φιντηρίκος, εντάξει. Ναι, ρε. Εντάξει, άμα σε λένε Γιάννη Φιντηρίκο, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, όχι. Φιντηρίκο, έλα εδώ ρε Φιντηρίκο. Άμα σε λένε Φιντηρίκο Παπαδόπουλο, όμως, είναι χάλι. Αεροβόλο δολοφόνος 15χρονου. Αυτός μπορεί να είναι και από εδώ, μπορεί να ακούει και όχι. Γιατί η Δαλάκα είναι Κατερινιώτη. Ε, τέτοια ώρα τώρα. Ο κύριος Κόλλης, Κατερινιώτη. Ναι, έχω βίσμα εκεί πέρα. Μην σου πω, Ξάγκη είναι η Δαλάκα, κάτι τέτοιο. Όχι, άμα ζει ο κύριος Κόλλης να μας δώσει. Νομίζω η Δαλάκα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στο Πάκο Ολυμπιάδα να πήγαινε. Ναι. Ναι. Νομίζω. Θα ρωτήσουμε μετά τις 7.30. Μπράβο. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα την είδηση που σου είπα πριν, που τη διάβασα εντελώς διαφορετικά. Όχι, για το πας και το πεις και βγάλουμε κάνα διαμαντάκι. Θα σου πω τι διάβασα εγώ. Γυμναστής στην Πάτρα έκανε άνω κάτω παραλία γεμάτη παϊδάκια. Έλα ρε φίλε, κατάλαβα τι έγινε, κατάλαβα τι πήγε. Ενώ η είδηση είναι γυμνιστής στην Πάτρα έκανε άνω κάτω παραλία γεμάτη παιδάκια. Ούτε καν το γυμναστή δεν βιάσαμε. Τίποτα. Όχι, στα ρε φίλε. Και λέω γυμναστής στην Πάτρα πήγε στην παραλία, ας πούμε, και είχε παϊδάκια. Πώς δεν είναι γυμναστής Πάρτα, όχι Πάτρα. Γυμναστής στην Πάτρα, λέω, πήγε στην παραλία με παϊδάκια και έγινε χαμό στην παραλία. Αυτό. Και μετά λέω, δεν μπορεί να είναι αυτό, ρε γάμο. Φαντάζομαι ένα γυμναστή με μια σακούλα παϊδάκια. Ναι, ρε, ελάτε. Αφήστε τα μπάνια για τα παϊδάκια. Έγινε άνω κάτω παραλία, γιατί το ξέρω, α πούμε, ότι είναι γυμναστή και σου λέει με τα παϊδάκια τι κάνει αυτό στην παραλία. Αν μα πει, ναι, φαντάζεσαι το μαυράκι να πηγαίνει με παϊδάκια. Το φαντάζομαι το μαυράκι. Το μαυράκι το φαντάζομαι. Αλήθεια. Και να πηγαίνει να ανοίγει ένα κάθονο τα πετάκια και να λέει, δεν θα φάτε, ρε. Δεν θα φάτε, ρε. Δεν είστε για τίποτα. Ελάτε να γυμναστείτε. Πάμε διάλειμμα. Να στείλω εγώ χαιρετίσματα στην Ιωάννα που είναι στον δρόμο και ακούει, στην Αγγελική. Επίσης ο Θοδωρής λέει, και επίσης η ροπιαστά λέει, τρως μόνο τα μικρά. Τουλουμπάκια, τέτοια, όχι τουλούμπες. Κουρκουμπίνια, ναι, ροξάκια. Όχι λέει, τα μεγάλα, τα μικρά. Συμφωνώ. Μπράβο, Θοδωρή. Θοδωρής αρχίζει και ανεβαίνει στην εκτίμηση. Αριανός είναι. Όχι, δεν πιστεύω. Παοξής είναι, αλλά δεν είναι. Δεν ασχολείται. Είναι επαγγελματίας αθλητής βολή. Θα κοιτάξετε. Κορυδεύετε. Είναι United, βέβαια. Και ασχολείται. Ναι, εκεί ασχολείται. Ναι. Oh. Εκεί θυμούνται ότι υπάρχουν όταν παίζουν με τη Λίβερπουλ και λένε εγώ. Θες δουλειά, Θοδωρή. Ναι, είπε τώρα ο παδός της Τσέλσι. Σύχαμα, πάμε στο διάλειμμα. Ο παδός του αμυγδαλωτού. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε με αθλητικές εφημερίδες, oh, με yes, καιρό, να πούμε, με οροσκόπιο, επικοινωνίας ότι με ζώδια, με... Ναι. Και με οροσκόπιο και με ζώδια. Με τι άλλο, εφημερίδες είπαμε, αθλητικές, ζώδια, ανέκδοτα. Καιρό. Και έχω ακόμα ένα θεματάκι εκπομπή. Και εγώ έχω ένα θεματάκι. Έχεις... Όχι, γενικά έχει θεματάκι. Δεν είναι πρόβλημα. FM και ενώ το μήνυμά στο 54222 και καλείτε στο 2310-287-888. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε. Γουστάρι, δεν μπορούμε να τα πούμε. Να ακούσουμε και το ρεφρέν. Αυτά είναι. Μετά τις 7 ανεβαίνουμε πάντα. Είμαστε πιο. Πιάνουν τα χάπια. Ποιος είναι αυτός? Φίλοι για πάντα. Ο Λορέντζο. Άμα σου πω ότι μου το θύμισε. Είναι καινούργιο τραγούδι αυτό ή παλιό? Όχι, παλιό. Και το 16, 15. Α, δεν το έχω ξανακούσει. Το 10. και πάμε και παρακάτω. Από το άλμπουμ Ταινία Φαντασίας. Άρα είναι πολύ παλιό. Ένα άλμπουμ κάνανε αυτοί. Άρα είναι πολύ παλιό αυτό. Ξέρεις τι, μπερδεύτηκα γιατί το βίντεο κλιπ πρέπει να γυρίσει και το 15-16 πριν, είναι πρόσφατο το βίντεο κλιπ. Αυτοί δεν κάνανε κάτι άλλο και δεν ήταν και φίλοι για πάντα από ό,τι φάνηκε.
Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές εφημερίδες εντάχει. Α, πάμε. Κάτσε, εγώ τις έκλεισα τις εφημερίδες. Πάμε στη Sport Time, ξεκινάω εγώ μέχρι να τις ανοίξεις και πάλι. Απόφαση καρδίας. Κάτι για την καρδία λέει η Sport Time. Όχι, απόφαση καρδιάς τελικά. Νόμιζα η καρδία έγινε πρωτοσέλιδο. Το μεγάλο μπαμ έγινε. Ο Λούκας Βηγιαφάνες επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Τώρα που είπες, άμα συγχωνευτούν και πάρει το αφημί η καρδία από την. Ποια είναι? Καβάλα. Από την Καβάλα, θα γίνει ελαφρά την καρδία. Ελαφρά γιατί? Ελαφρά δεν ξέρει. Ναι. Ο Απόλλων Αθηνών είναι. Όχι, ρε. Απόλλων Αθηνών είναι. Σίγουρο. Πόσο άσχετο. Έλα, εντάξει, τον μπέρδεψα, φίλε. Τι να κάνω. Πόσο αγαπώ την ασχετοσύνη σου, ρε φίλε. Κάτσε να βάλω από το χειτικό. Η Καβάλα είναι οι Αργοναύτες. Έτσι λέω, το ψευδόνιμό του. Καλά, εντάξει. Και το... Ελαφρά ταξιαρχία είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδος. Είναι ο Απόλλων. Απλέον είναι Απόλλων Σμύρνης. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί Απόλλων Αθηνών δεν είναι πρόλαβα εγώ, Απόλλων Σμύρνης. Δεν πρόλαβες από όλα αυτά. Όχι. Άντε. Πρόλαβα λίγο. Στη Β' Εθνική όταν ήταν ο Άρης δεν παίξατε σαν Απόλλων Αθηνών. Αλήθεια τώρα. Νομίζω σαν Απόλλων Αθηνών. Ποια Β' Εθνική, την προηγούμενη. Σωστά ήταν και πολλές. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει η μενικουρή. Δεν περνά καλά, δεν περνά καλά. Ο μπαμπάς μου γνωστός αντιπαοξής, φιλοαριανό Ολυμπιακός. Γιατί απέτυχε στα παιδιά του και ίδιο, δεν είσαι πάω. Γιατί? Μου λέει χτες. Εντάξει, από αντίδραση. Ήσασταν, λέει, στεναχωρημένοι που αποκλειστήκατε από τον Ολυμπιακό, γι' αυτό σας αφήσαμε, λέει, να κερδίσετε. Και το απαντάω εγώ. Ενώ εσείς ήσασταν μέσα στη χαρά σας, λέω, που κοπήκατε από την ΑΕΚ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Βάσει αναλογιών. Ο Άρης γενικά δεν είχε και πολλές λέξεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν μετά από 50 χρόνια να διεκδικήσετε πάλι τίτλο. Έτσι. Και να βάλετε και ένα γκολ. Έχω τις ενστάσεις. Ναι. Λοιπόν, μίνι γιορτή στο Πούλμαν και παροξισμό στο Ρέντι από οπαδούς. Αποθέωση 45. Εκείνο, ναι. Η εξελίξη ήταν στα μεταγραφικά με Ονιεκούρου, Ελνένη και Μούφι. Για τον Ομπαμακάρ δεν λέει κάτι. Μάλλον χαλάει με ο Μπαμακάρε. Ναι. Γιατί κρατούν χαμηλά την μπάλα στον Ολυμπιακό, την κολάρα έβαλες και άλλες καυτές ατάκες στον Ελ Αραμπί μετά το θρίαμβο επί της ΑΕΚ. Είχαμε και καυτές ατάκες. Για να δούμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, τη λέει Sport Time. Κερδίζει πόντους για παραμονή ο Στοχ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιστροφή ο Βλάντα Νίβιτσε. Αμπέλ Φερέρα, άμα μείνει ο Στοχ, παίρνει χαρτάκι. Τι είπε ο Βαρέλα για ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Αυτά. Sport Day. Ναι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Η σύγκριση του εκπληκτικού φετινού Ολυμπιακού του Μάρτινς με τις καλύτερες ομάδες των τελευταίων 25 ετών του Βαλβέρδε και του Μπάγεβιτς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Τι είπε για τον Βαλβέρδε και τον Μπάγεβιτς, ότι. Το 11-12 ήταν καλή ομάδα του Βαλβέρδε και του Μπάγεβιτς ήταν του 98-99. Τη συγκρίνουν με την τωρινή του Μάρτινς. Κοίτα, με τον Βαλβέρδε νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακός Ολυμπιακός, καλός. Ναι. Και έχει νομίζω και πιο πολλούς Έλληνες. Όχι με τον τεράστιο όμως να συγκριθεί. Μάλιστα. Ο πράσινος Μυρμηδόνας. Μυρμηδόνας. Ο Παναθηναϊκός έδεσε τον Αχιλέα Πουγκούρα. Μυρμηδόνας. Ωραίο. Βαγγέλης Μυρμηδόνας. Τα ερωτικά. Ναι. Έδεσε τον Αχιλέα Πουγκούρα με νέο συμβόλαιο έως και το 2023. Εντάξει, διπλασιάζοντας τις απολαβές του. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν τώρα κανένας παίκτης που δεν έχει πάρει κανένα μισθό, θα γκρίνιαζα. Να η ευκαιρία, μας λέει, πως εκτός από το Φερέιρα, παίκτες όπως ο Στοχ, Μαουρίτσιο και Μάτος μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα της παραμονής. Στέλνουν Μιλάνοφ. Όσοι θέλετε να διαβάσετε περισσότερο για το Μιλάνοφ, μπορείτε να μπείτε μέσα, γιατί δεν έχει κάτι παραπάνω. Είμαι σοκαρισμένος τώρα. Oh. Είναι η δεύτερη φορά που με σοκάρει ο συγκεκριμένος τις τελευταίες 20 ώρες. Τέλειωσε με την εφημερίδα. Ναι. Ναι. Όχι, δικός της συμφωνία με Γκρόζνη για την αγορά του Σιμάνσκι. Τι έγινε. Πρώτο σοκ. Που έστειλε τη φάτσα του. Τώρα έστειλε και κάτι άλλο. Ο συγκεκριμένος αυτός που έστειλε τώρα θα μπορούσε να στείλει και κάτι άλλο. Ναι. Χτες. Το μεσημέρι, κάποια στιγμή εκεί που ήμασταν χαλαροί, ήρεμοι, πρωί μάλλον ήταν. Τρώγαμε την μπρασόπιτα μα. Τρώσε μπρασόπιτα. Ναι, εννοείται. Μπράβο. Εντάξει. Γιατί είσαι άσχετο, γι' αυτό σε ρωτάω. Είπαμε, δηλαδή. Λοιπόν, και τρώμε λοιπόν την τυρόπιτα μα, την μπρασόπιτα μα με τον συγκεκριμένο φίλο, παύλα, αδερφό. Κουμπάρο, πολύ καλό επαγγελματία. Και κουμπάρο. Και
πολύ καλός επαγγελματής μπορεί να γίνει αύριο, δύσκολο. Και μου λέει, θα αρχίσω να τρέχω πάλι. Oh. Έχει να τρέξει, δηλαδή τελευταία φορά που έτρεξε ήταν μαζί με πάνω στη μηχανή. Ναι, μπράβο. Και μου λέει, θα αρχίσω να τρέχω. Το κοιτάω, μια έχει μείνει, έχει το φίλο της τυρόπιτας, κοντεύει να, έχει, να μπει στη μύτη μου από αυτό που είπε και λέω, τι λες. Λέω, γιατί δεν τρέχεις τόσο καιρό. Γιατί έχει τα παπούτσια μου άλλος. Λέω, ναι, αυτό σε πείραξε. Όχι, λέει, το πήρα απόφαση. Θα, θα σηκώνομαι, λέει, κάθε πρωί και θα πηγαίνω, λέει, για τρέξιμο. Λέω, Γιώργο, αυτό πρέπει να το δούμε. Γιώργο, ακούω. Ναι, Γιώργο. Και τώρα μου στέλνει μήνυμα 7 και 4. Τρέχει. Όχι, όταν ανοίγω το Instagram και βλέπω έχει σταλθεί βίντεο. Λέω, θα μου στείλει το κάνα βίντεο από την παραλία να τρέχει. Τι μοντάζα έκανε όπω. Ναι. Συνεχίζει. Τώρα το ακούτε ξεκάθαρα πλέον, έτσι. Τι ακούτε ξεκάθαρα τι λέξει. Και μου στέλνει βίντεο ότι. Άκουσε κουδούνι. Άμα ακούσει και κουδούνια. Α, είναι. Ναι, περιμένουμε επισκέψει, ναι, συγγνώμη. Τα σοκολατάκια να βγάλουμε. Κωστή, ξαναχτύπα, μα είσαι. Ναι. Δεν άκουσα, δεν είμαι βέβαιο. Και μου στέλνει τώρα βίντεο ότι ακούει την εκπομπή 7 και 4. Μπράβο. Αυτά θέλουμε. Και έχει τελειώσει και τι υποχρεώσει του, τι πρωινέ. Έφτιαξε και ένα φαγί. Με γάμο. Λοιπόν, αν ακούει ο κειμένος, έκανε εκπληκτικό ελληνικό καφέ χτες σε κατσαρόλα. Δεν είχε μπρίκι στο σπίτι και το έκανε σε κατσαρολάκι. Αν ακούει 8 και 10, θέλω έναν διπλό ελληνικό. Ένα διπλό ελληνικό, Γιώργο. Λοιπόν, με το σπορ, στο συν 6, ο ΠΑΟΚ θέλει να διευρύνει διαφορά από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Τούμπας για να κάνει πιο καθοριστικό βήμα για την δεύτερη θέση. Φορ πάλι ο Σβιντέρσκι, αμφίβολη ακόμη Βιερίνια και Πέλκας. Ο Ιταλός από το κάτω ράφι, Ντιμπέλο, σφυρίζει αύριο. Βιερίνια, Μαουρίσιο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τα 20 ημέρα συμβόλα των δύο. Ο στόχο είναι παίκτης κλάσης. Ταπεινότητα, σκληρή δουλειά, υπομονή. Και για τον Άρη, σκληρό πόκερ. Ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Άγγελος Χαριστάς προσπαθούν στο παραπέντε να σώσουν την παρτίδα της επέκτασης συμβολέων που λήγουν. Κρίσιμη η σημερινή μέρα. Για Γκάμα, για κλπ. Για Κουέστα και αυτούς όλους. Τώρα το παίζει. Καλό. Η ντέγε ευγνώμων στον Άρη. Αυτά. Κόκκινος πρωταθλητής. Το ήθελα αυτό να το διαβάσω. Θεέ μου! Δεν ξανάδαμε τέτοια ομαδάρα. Γιατί υπάρχει μια έτσι τάση να. Όχι. Καλά, τι έπαρση. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση τώρα να ξαφνικά να βγάλουμε ομαδάρα. Γιατί αυτό το βλέπω από 3-4 πρωτοσέλιδα. Ναι, αυτό λέω. Τώρα τελευταία γίνεται αυτό. Κάτι παίζει. Πάει για να νέωσε ο Μάρτιν. Χάνεται η μπάλα με το νέο θρύλο. Γράφει ιστορία. 99 γκολ και 35 νίκες σε 51 αγώνες. 24 νίκες και 6 σοπαλίες σε 30 μάτς Super League. 21 βαθμούς στα 9 ντέρμπι. 17-5 σκορ με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Θα αφήσει εποχή αυτός ο Ολυμπιακός. Τα μαγικά ισοπεδωτικά 15 λεπτά. Δελίριο παντού. Παντού. Δελίριο παντού. Βλάντα Λίβιτς, έχω να δω. Θα κάτσω Τάσος τώρα στο καναπέ του και θα λέει τι έκανα. Περίμενε, ρε φίλε. Πριν διαβάσαμε σε μια εφημερίδα ότι ο Βλάντα Λίβιτς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γυρίσει στον ΠΑΟ. Ναι. Και τώρα λέει ο Βλάντα Λίβιτς τον κόκκινο πρωταθλητή. Μήπως έλεγε. Έχω να δω τέτοιον Ολυμπιακό από την εποχή Βαλβέρδε. Μήπως το είπε ο Ηλία. Ο Βλάντα Λίβιτς λέει. Ναι. Θα κάνω λάθος. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά δεν ξέρω. Ο Μάρτινς δίνει ρόλο Γουίλιαν στον Φορτούνι. Τι? Γουίλιαν. Ναι. Πω, τι κάνουμε για να αναφέρουμε ένα όνομα μεγάλο παίχτου. Ναι. Δηλαδή. Αυτά. Και λοιπόν, με τον κόκκινο πρωταθλητή, τέλος. Να ξεπετάξουμε ζώδια να φεύγουνε. Ναι. Γιώργο, τι ζώδιο είσαι? Α, είναι. Περίμενε, θα σου πω. Το παιδί. Υποτίθεται θα σχολόταν να τρέξει. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώργος? 8, 19. Κάνω 8. 18 λεπτά. Και σηκώθηκε ο Γιώργος χτες το πρωί για να τρέξει. Ναι, μας έπεισε. Α, ξεκινήσουμε τον νυχθή και βλέπουμε. Είναι υδροχός. Σύχαμα δηλαδή. Τα ίδια διαβάζουμε κάθε φορά. Ναι. Φίλε ηχθή. Ξέρεις γιατί διαβάζουμε τα ίδια. Γιατί? Γιατί καταρχήν πρέπει να κάνουμε μια μέτρηση, μια δημοσκόπηση. Τι είναι ο κόσμος από ζώδια. Ανίδεως. Η πλειοψηφία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι το 25% είναι εγώκερη. Να δούμε, να κάνουμε. Ξέρεις τι είναι στην Ελλάδα. Λέοντες. Γιατί πηδούσαν 9 μήνες πριν όλοι μαζί. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι παίζει αυτό. Παίζει ρόλο. Το δηλαδή, γύρο ποτέ, κάτσε. Δηλαδή, πόδι. Καλοκαιρινοί μήνες. Το γύρο ήταν Ιούνιο. Ρε, άκουσε με λίγο. Ναι. Μάιος, άντε λίγο. Ναι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ε? Νομίζω ότι υπάρχει το πιο πολύ.
Αχ, κρίμα να μην τον βλέπετε. Κρίμα να μην τον βλέπετε. Οπότε, μετά σε 9 μήνες, οι γέννες είναι καλές. Πάλι τώρα. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Άρα έχουμε πολλές γεννήσεις Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Άρα τι, βγαίνουν Ταύροι, βγαίνουν οι Χθείες. Ναι. Βγαίνουν οι Χθείες. Και. Μάρτιο νομίζω πιάνει και υδροχό. Όχι, υδροχό είναι πριν. Δίδυμο. Όχι, Ιούνιο είναι ήδη ο Δίδυμο. Είσαι σίγουρο. Ναι, ναι, η μαμά μου είναι. Και ο Ρέμος. Και όχι, παρέτα με αυτή τη σειρά. Ναι. Δεν ξέρω τι αγαπάω πιο πολύ. Η σύνοδος διαπλού θα ισχύει σημαντικά τον κομμάτι. Περίμενε, τι λες. Τι ζώδιο λες. Τον νυχθεί. Α, πάμε. Για να έχω την προσοχή. Αφού υπεχθεί. Υπάρχει λέξη που είπα, τον νυχθεί. Για πες. Ενισχύει τον τομέα των σχέσεων με νέες σημαντικές γνωριμίες και επαφές. Θα έχεις βαθιά ικανοποίηση από συζητήσεις, συναναστροφές και ειδήσεις. Τι ειδήσεις θα ακούσεις. Τη σημερινή μέρα και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτές που θα σου δώσουν την αίσθηση της ουσιαστικής επιτυχίας και ευχαρίστησης. Επιπλέον, μετακινήσεις, συναντήσεις και ταξίδια ευνοούνται ιδιαίτερα. Ναι. Θα κατευθυνθεί τη βενζίνη, λες. Δύσκολα. Αν είσαι ελεύθερος, η μέρα θα σου δώσει την ευκαιρία για μια νέα σοβαρή σχέση ή μια νέα πολλά υποσχόμενη γνωριμία. Εν τω μεταξύ, έχουμε κάνει κάθε μέρα σχέσεις. Περίμενε. Άμα είσαι με μια κοπέλα 6 μήνες. Ναι. Περίπου 6 μήνες. Κάνεις λάθος. Ναι, άλλο αυτό. Είσαι όμως με μια κοπέλα 6 μήνες, έρχεται σπίτι σου, μένει, πηγαίνεις εσύ σε αυτήν, μένεις διήμερα, ξέρω εγώ. Διώσαν το κανονικά. Αγαπιώσαν το. Ναι, μια και δυο και τρεις και πέντε φορές τη μέρα. Αγαπιώσαν ναι. Το λες σχέση αυτό ή όχι. Το λες 6 μήνες, το λέει, το λες σχέση. Το 6 μήνες είναι. Γιατί κάποιοι δεν το θεωρούν σχέση αυτό. Καλά. 6 μήνες όχι, λέω, δεν έχουμε λέει πει ποτέ ότι έχουμε σχέση. Πω πω σαλιάδες. Γελία άτομα. Σαλιάδες. Αυτοί. Αυτοί ξέρεις ποιοι είναι. Και γυρνάνε μετά από διήμερο με κάτι πιπηλιές. Ναι. Πω καλά άμα, ψάχνουν, άμα είσαι πάνω από 15 χρονών και έρχεσαι με πιπηλιές. Ναι. Και ψάχνουν 8 κιλά make-up να καλύψουν το ρούφιγμα του Βόα και του Κροταλία. Αλλά δεν έχουμε σχέση. Όχι. Δεν έχουμε σχέση όμως. Κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι. Κλείς την πόρτα. Έφυγε σε ένα θέμα το οποίο. Το θέμα με εκνευρίζει. Το θέμα πιπηλιά. Το θέμα πιπηλιά, το θέμα αυτοί που λένε δεν έχουμε σχέση και τέτοια. Ναι, είναι αυτοί που, οι οποίοι έχουν κάνει μια σχέση, έχουν απογοητευτεί και λένε εγώ δεν θα προσέχω από εδώ και πέρα τι λέω και τι κάνω. Μην δίνω πολύ θάρρος. Ναι, ναι, και μετά από ένα μήνα. Και ξέρεις χειρότερα. Τι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν λένε ότι έχουν σχέση, γυρνάνε με τις πιπηλιές. Ναι, ναι. Παρατάνε φίλους. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή καλά, έχεις καλά, κανονίσει καλά, κάτι καλά. Και ξαφνικά σου λέει θα πάω στη Στέλλα τελικά. Στέλλα. Ναι. Θα πάω στη Στέλλα και να μένει. Τι ξέρω, μην ξακούμε, τι είναι αυτό. Τώρα. Και να μένει σε καμιά περιοχή. Πες μια περιοχή αστεία τη Θεσσαλονίκη. Δεν πω. Χριστιά σου το φραγκολάστιχο. Λοιπόν, να μένει, ξέρω εγώ, Ευκαρπία. Πολύ. Δηλαδή, Ευκαρπία είναι αστεία. Πολύχνη είναι, εντάξει. Ευκαρπία τώρα γιατί λένε Στέλλα. Δεν έχω σχέση όμως. Ντροπή. Ντροπή. 6 μήνες να μην θεωρείς ότι έχεις σχέση. Και να πουλάς φίλους και να φεύγεις. Άμα και... δεν έχεις σχέση, 6 μήνες να πας σε γιατρό να το δείτε. Ναι. Άμα δεν έχεις σχέση, ναι, όντως. Έχεις θέμα στο έντερο. Ημόντιουμ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ημόντιουμ σκαρπέλο θέλει. Ούτε το ημόντιουμ δεν κάνει μια. Εκεί δυναμίτη. Τσακ και απομακρύνεσαι μετά για να γίνει η έκρηξη, η εκένωση. Ναι. Καλή σας όρεξη. Ναι. Εκένωση και εκένωση. Ναι. Πιπηλιά. Δηλαδή, έχει συναντήσει άτομο το οποίο. Κάνε ένας από τους παίκτες έτσι που συναγελάζεσαι. Πιπηλιές. Είναι πιπηλατζής. Τόση ώρα γι' αυτόν μιλάω. Τόση ώρα γι' αυτόν μιλάω. Καλύτερα να τρέχει. Πες το να τρέχει να σωθεί. Και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος έλεγε. Αυτά είναι χαζομάρες. Αυτά δεν πρέπει. Εγώ δεν θα την άφηνα ποτέ. Ποτέ! Ναι. Γυρνάει έτσι, χάρτη ολόκληρο. Και είναι από αυτού που κυκλοφορούν με φουλάρια το καλοκαίρι. Και μετά είναι με το μπλουζάκι ναι, έτσι ναι, που ναι, προσπαθούν ναι. να το στριμώξουν μεταξύ ώμου και πηγουνιού. Ναι. Πω. Φίλος μου. Ναι. Φίλος μου. Ο οποίος μπορεί να είναι και ακροατής εκπομπής. Όχι. Έχει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Παράλληλες σχέσεις και επαφές, ξέρω εγώ. Και έχει γυρίσει. Από την μία, την κοπέλα, με πιπηλιά. Ναι. Και εκτάκτος του λέει άλλη, μπορείς να βρεθούμε σε λίγη ώρα.
Και αυτός υπολόγιζε ότι θα πάρει τουλάχιστον 3-4 μέρες μέχρι να την ξαναδεί την άλλη. Ρε παιδί μου, θα ήταν εκτός πόλης και αυτά, αλλά τελικά του λέει αυτό, να βρεθούμε. Ναι. Και πηγαίνει, ήταν βράδυ, και πηγαίνει και, και έχει μια ζακέτα, ξέρω εγώ. Θα πω ομάδας για να βοηθήσω και λίγο τον κόσμο. Ναι. Και το κρύβει και τη σκαπουλάρει. Δεν έτυχε να βγάλει ποτέ. Ήταν βράδυ. Και ήταν σε εξωτερικό χώρο. Οπότε τη σκαπούλαρε. Κατάλαβα. Τρομερό. Μαεστρία. Λοιπόν, να πάμε στο φίλο που περιμένει πριν πάμε στο. Έχουμε ακόμα για το διάλειμμα. Ένα λεπτάκι έχουμε. Οπότε καλημέρα. Μα έβαλε στην αναμονή. Αναμονή μα. Και μα το κλείσει. Τι έγινε. Απλώ δοκίμαζε άμα δουλεύει το τηλέφωνο. Αυτό είναι. Για να δω. Μπορώ να κάνω κλείσει, μου το κόψαν. Δεν το έχω πληρώσει. Παίρνω ακόμα τηλέφωνο. Αναπάντη, τι μα έκανε. Τι μα έκανε τώρα. Τι έγινε εδώ πέρα. Μάλιστα. Έτσι είναι Θανάση. Έτσι είναι Θανάση. Έτσι είναι Θανάση. Στα 25 έχω γεράσει. Προβλέψεις επαγγελματικά για σένα για να κλείσουν. Ναι. Πιο κατάλληλη μέρα είναι και ερωτικά εδώ. Δεν είπες. Για να βελτιώσεις. Α, όχι, είπες ερωτικά. Ναι. Επαγγελματικά για πες. Κάθε μέρα ερωτικά πάρει για να πω. Η πιο κατάλληλη μέρα είναι εδώ για να βελτιώσεις συναδελφικές σχέσεις που είχαν υποστεί παρεξήγηση ή ψυχρότητα. Οικονομικά για δεν είναι ιδιαίτερα καλή μέρα για να αποφασίσεις συμφωνίες. Μάλιστα. Πάμε ξανά στο φίλο. Δεύτερη. Με τη δεύτερη βολή. Κακό το σουβλάκι, εγώ θα πληρώσω. Καλημέρα. 0 στα 2. Αδερφέ, δεν μπαίνει καλύτερα. Από πού πήρε, σταθερό, πάρε κανένα που κάνει κινητό. Την επόμενη φορά τον πάρουμε εμεί και θα το κλείσουμε. Πάρουμε εμεί και θα το κλείσουμε. Ή πε ποιο είσαι, άμα είσαι από Messenger, να σε βγάλουμε. Αυτά για τον ηχθή. Άκουσε για το 43χρονο με το σπαθί σαμουράι που τον πιάσανε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε. Λοιπόν, 43χρονος Γεωργιανός είχε σπαθί σαμουράι μέσα στο αυτοκίνητό του στη Θεσσαλονίκη. Μάγκας. Δύο δικυκλιστές της άμεσης δράσης έκριναν ύποπτο το βλέμμα τους. Έκριναν ύποπτο το βλέμμα τους. Δηλαδή ήταν στο αυτοκίνητο, αυτός είχε το σπαθί και ήταν κάπως έτσι. Ναι. Ο οποίος βρισκόταν στο Γιοταχή πίσω από τον ναό της Παναγίας Δέξιας. Ναι. Στο κέντρο της πόλης. Τον πλησίασαν και διαπίστωσαν ότι στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου υπήρχε ένα σπαθί. Πριν προλάβει να αντιδράσει, οι αστυνομικοί άρπαξαν το σπαθί και του πέρασαν χειροπέδες. Ναι. Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και θα παραπευθεί στον εισαγγελέα. Τι θα έκανε τώρα αυτός με το σπαθί. Μπορεί να ήταν. Περίμενε. Φαντάζει τώρα Γεωργιανό με σπαθί σαμουράι. Έτσι. Με αυτό θα πάμε και στο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο. Υδροχό θέλω να πεις. Υδροχός. Ναι. Φίλε υδροχόε, με τη σύνοδο διαπλούτωνα καταφέρνεις να βρίσκεις λύσεις σε πολλά από τα θέματα που σε απασχολούσαν. Ανανεώνεσαι ψυχολογικά και βελτιώνεσαι απόλυτα την κοινωνική σου εικόνα. Ξεκινάς για τρέξιμο, λέει μήπως. Μια αποκάλυψη σε βοηθά να πάρεις πιπηλιές. Να πάρεις τώρα τις σωστές αποφάσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Κοιτάζοντας. Τι διαβάζουμε τώρα, χαζομάρες. Ναι, πάμε στα συστηματικά. Ναι, ναι. Είναι ελευθερός. Είναι αυτός που είναι 6 μήνες, αλλά δεν έχει σχέση. Θα το διαβάσουμε και τα δύο. Βρε, σου ρουφάει τη ζωή, δεν το καταλαβαίνεις. Η ζωή το μεδούλι σου ρουφάει όλα τα πάντα. Λοιπόν, αν είσαι δεσμευμένος και έψαχνες την κατάλληλη μέρα για να κάνεις μια συζήτηση ερωτικού χαρακτήρα, σήμερα είναι ιδανική. Τι έχουμε. Και να πάω να αγοράσω. Όχι, όχι. Τι έχουμε. Είμαστε μαζί. Θέλεις να το σοβαρέψουμε λίγο. Και να πάω να κάνω κι εγώ πηγές. Και να πάρουμε και μια ντουλάπα να μπαίνουμε μέσα, να μπαίνει ο αδερφός της μέσα στο σπίτι. Ω, έχουμε και τέτοια. Αν είσαι ελεύθερος, θα έχεις πολλές ευκαιρίες για μια νέα αισθησιακή σχέση. Καλά, και αυτό ισχύει. Δηλαδή, ναι, μεν τον κατηγορώ ότι νομίζει ότι δεν έχει σχέση, αλλά έχει. Και αλλά είναι και ελεύθερος ταυτόχρονα. Ντροπή του. Ντροπή. Ντροπή. Και ντροπή σας όλους. Ντροπή. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Μη. Καλά. Ξέρεις τι, δεν τον κατηγορώ γιατί είναι επιθετικογενής παίχτης. Και όταν σου παρουσιάζεται, ρε φίλε, μια ευκαιρία να βάλεις τον γκολ, θα το βάλεις τον γκολ. Όσες ακροάτριες τώρα είναι killer. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Killer. Έχει την επαφή που λένε με τα δίχτυα, αυτός έχει επαφή με τα κολομέρια. Τα καλομέρια εννοούσε, ναι, είναι ένα χωριό έξω από τη. Τι. Αλήθεια τώρα. Πήγε φίλος μου στο Σάνι. Ναι. Και έχει παραλία, νησάκι τώρα, κάτι εκεί. Μην πει. Πώς λέγεται. Νησάκι είναι, έτσι το λένε. Ναι, ναι.
Κολο. Πεντινίτσα? Όχι, όχι, χειρότερο. Κολοβρέξιμο, κάπως έτσι. Ναι. Α, ναι, νομίζω το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Άρα τι φταίω. Το ξέρω, το ξέρω. Κολοβρέξα. Κολοβρέ. Κάτι με κόλο, τέλος πάντων. Η κολοκολο, η ομάδα. Ναι, η... κάτι. Κολοβρέ... Λοιπόν, πάμε βρέξιμο, σε, σε κολομπουρδά. Ναι, ναι. Πάμε για διάλειμμα. Τα είπαμε όλα για τον υδροχό. Τα είπαμε όλα. Είπε αν είναι ελεύθερο κάτι. Είπαμε, θα έχει ευκαιρία για μια συστησιακή σχέση. Άντε, άντε, τυχαίρε. Λοιπόν, πάμε για πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Επανερχόμαστε με φίλο καλεσμένο να μα πει ένα-δύο. Χι. Πράγματα. Ωραία, πάμε. Πάμε. Αναβισκοτές, κάνεις καταστροφές, ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Μαυράκι, μαυράκι, εσύ όλα τα ξες. Καλημέρα. Τον έχουμε, τον έχουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα Μαυράκι. Τι κάνεις? Καλημέρα, τον κύριε. Πού τον πετυχαίνουμε, στον δρόμο? Περιφερειακό είναι. Όχι, όχι, φτάνω στην δουλειά σε δύο λεπτά, γι' αυτό είμαι. Πετσέτες πήρες μαζί σου να σκουπιστείς? Πραγματικά ντροπή. Τι γίνεται, πώς είσαι? Ακούω τις πληροφορίες, σας προέβω, ναι. Πολύ σημαντικές. Εννοείται, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ. Η μόνη εκπομπή που μιλάει για υδραυλικά, ναι. 7 παρά 10. Και για γλυκά ταυτόχρονα. Ναι. Ναι, ναι, είναι πραγματικά, είναι πολύ σχηδής η προσωπικότητα. Έτσι, έτσι, έτσι. Κάτσε τώρα, μην... Τώρα, δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική Θεσσαλονίκη δεν κατάλαβε τίποτα, έχει πατήσει Google Translate κτλ. Τι έγινε, Κώστα, σε τι κατάσταση είμαστε με τα καραντινιακή? Σε μια κατάσταση ξεκίνησε περίεργα η όλη κατάσταση, φοβισμένη. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει. Πώς λειτουργούν τώρα τα γυμναστήρια, τα προπονητήρια, σε τι συνθήκες? Σε συνθήκες οδηγιών, συγκεκριμένος αριθμός ατόμων. Ναι, όχι αποδυτήρια. Όχι αποδυτήρια, όχι μπάνια, φουλ αντισηπτικά. Ναι. Πολύ ανοιχτά παράθυρα που και να μην μας το λέγανε ανοιχτά θα ήταν. Air-condition? Air-condition, όχι. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Ιδίως τώρα για τέτοιες μέρες όπως η σημερινή που θα έχει 74 βαθμούς. Ανεμιστήρες μόνο. Να κάνει ανεμιστήρες. Δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε σύντομα να αλλάξει κάτι, αλλά ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Φοβάται ο κόσμος, Κώστα? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Δεν σε ρωτάνε, ξέρω εγώ, ξέρω εντάξει, πολλά άτομα εκείνο, τ' άλλο. Σαφώς, κοιτάξτε. Ότι... Είναι κάποιοι που δεν έρχονται λόγω φόβου? Ή όσοι ερχόντουσαν πριν την καραντίνα έρχονται κανονικά, ας πούμε τώρα. Εντάξει, το όσοι πριν την καραντίνα δεν μπορεί για να γίνει τη μέτρο σύγκριση, ήταν Μάρτιος, είναι Ιούλιος. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Τον Ιούλιο. Σωστά. πάρα πολλοί φοιτητές έχουν φύγει γιατί δεν υπάρχουν εξεταστικές, ναι, διαζώσεις. Ναι. Που λέμε εμείς οι γραμματιζούμενοι. Ανατολικά Θεσσαλονίκη και εμείς, ναι. Ανατολική. Είναι δυτικά ήμασταν εμείς, σόγαμπρι πήγαμε. Εντάξει, μάθατε ξένες γλώσσες, παιδί μου, όταν ήρθατε ανατολικά. Είδες, άλλος ένας που φόρτωσε ανατολικό, ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Κωνσταντίνε Ποδομολάκη. Απλά, πού είσαι, Κώστα, ελπίζω κανένας την ευκαιρία για να μην σε άκουσε. Ναι, ναι, γιατί... ναι, είναι αυτό που είπες πριν, εντάξει, λέει. Είναι λίγο άγριο. Ρε φίλε, κοπέλα από την ευκαρπία να έχεις, πρέπει να έχεις χάσει πολλά στοιχήματα. Γιατί λέει. Έλα ρε τώρα. Πρώτα απ' όλα έχει μεζονέτα. Γυναίκα από την ευκαρπία. Σαν να λες κάδος ανακύκλωσης. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε, εντάξει. Είπε ο κάτοικος του ντεπό. Ο κάτοικος του ντεπό. Είπε ο κάτοικος του ντεπό. Ναι, παραλίγο, δηλαδή δοκάρι καλαμαριά. Μη λέτε τίποτα γιατί η γυναίκα μου δεν πω, μην ακούσει τίποτα γιατί. Α, μπράβο, α, μπράβο, πες τα. Α, καταρχήν να χαίρεσαι την κόρη σου. Πολύχρονη. Να είστε καλά, παιδιά, σε ευχαριστώ πολύ. Να την καμαρώνεις. Εγώ ένα προσωπικό θέμα για να ευχηθώ. Έτσι. Στην κόρη μου, αυτή τη μόρφωση των πατέρα, έχετε μέσα το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο αυτό το περίεργο, λίγο το χαζό, αλλά έχουμε μπει όλοι στην εντάξει, χρειάζεται και αυτό. Κώστα, τι γίνεται αυτή την περίοδο? Είμαστε μία μέρα, αύριο μπαίνει ο Ιούλιος, έτσι.
Τι γίνεται από θέμα αθλητών, ποδοσφαιριστών, έτσι που μας νοιάζει λίγο και παραπάνω, τι πρέπει να κάνουν αυτή την περίοδο, καθώς είχαν μια μεγάλη αποχή, τώρα μπήκαν εδώ και δύο εβδομάδες έτσι σιγά σιγά στο γυμναστήριο πάλι. Τι πρέπει να προσέξουν? Αυτό πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν από αύριο και αγώνες μπάσκετ. Τι εννοείς? Για να είμαστε, θα πρέπει να είμαστε η μόνη πόλη στην Ελλάδα που κάνει αντιξιακούς αγώνες. Ναι. Δηλαδή από αύριο αρχίζουν κανονικά τα πρωταθλήματα οικορασίδων, αγγίδων, ναι. Εφήβων και πέρα. Ναι, είμαστε η μόνη πόλη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό γίνεται λόγω μορίων, μοριοδότησης. Κοίτα, θα γίνουν τα Πανελλήνια λόγω μορίων. Αυτό είναι απόφαση κεντρική και κατά ένα μεγάλο ποσοστό θεωρώ σωστή, γιατί επειδή ακριβώς είναι η κόρη μου, έχει αυτό το προνόμιο, έχω περάσει στη διαδικασία και ξέρω τι σημαίνει για ένα πατέρα αυτό. Πολύ σημαντικό. Το 20%. Πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο το έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί κόρη μου δίνει τις Πανελλήνες και έχω αυτό το πλεονέκτημα. Οπότε δεν μπορώ να κριτικάρω εκ του ασφαλούς, ναι, όταν εγώ θα το χρησιμοποιήσω και μάλλον μπράβο, είναι προς οφελός μου, έτσι. Οπότε θα είναι άδικο για ένα πατέρα να το πω. Αλλά την άλλη θα πρέπει να πω και την άποψή μου σε γυμνάσιο, ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, έτσι. Με μια πάρα πολύ μεγάλη αποχή, χωρίς φιλικά παιχνίδια, χωρίς προπονήσεις όπως έπρεπε. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε άσχημες εξελίξεις, άσχημα αποτελέσματα. Μάλιστα. Το φοβάσαι όμως αυτό, γιατί θυμάμαι και μέσα στην καραντίνα, έτσι που τα είχαμε πει, φοβόσουν την επιστροφή στην αγωνιστική δράση για ενδεχόμενα τραυματισμούς κτλ. Κώστα, εγώ και ο κάθε γυμναστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στο γυμναστήριο ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών, έτσι. Ναι. Οι οποίοι όμως υπό κάποια καθοδήγηση μπαίνουν σε μια διαδικασία, έτσι, γιατί εγώ δεν έχω το άγχος για να τους βάλω σε ένα μήνα, σε μισό μήνα, σε 15 μέρες, έτσι. Ναι. Στην που θα έρθει ο αθλητής, συζητάμε, έχεις κάνει κάτι, δεν έχεις κάνει κάτι. Το πάμε ήρεμα, το πάμε με τρέξιμο, ήρεμα αρχίζουμε την κοινωνική ενδυνάμωση. Όλα πάνε σύμφωνα με ένα πρόγραμμα. Ο προπονητής, καλός κακός, όχι καλός κακός, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έτσι, ο προπονητής Παπαδομαδάκης, ναι, θα πρέπει σε 15 μέρες για να παίξει αγώνες και να περάσει και στο Πανελλήνιο. Ναι. Έχει την πίεση της ομάδας, έχει την πίεση των γονιών. Εσύ πιστεύεις ότι σαν γυμναστής, αν προτείνεις, αν πεις σε έναν προπονητή αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις τι, δεν γίνεται έτσι, τι θα σου πει? Εγώ, ρε φίλε, θα παίξω σε δύο εβδομάδες, θα κατεβάσω την ομάδα μου να παίξει, γιατί ναι, πρέπει να παίξει. Γιατί πρέπει να κερδίσω, γιατί πρέπει να πληρωθώ, γιατί πρέπει πολλά. Μα μου το είπανε, δεν ξέρω τι θα μου πει. Άμπρα. Και ας πω κάτι, δεν μπορώ το πόσο και άδικο. Δηλαδή, από τη μια μεριά, υπήρχε συζητήσεις στο παιδί μου, τι να κάνω, πώς να το κάνω, τι πρέπει να κάνω. Και μπορώ να σου πω ότι δεν είχα και απάντηση, έτσι. Γιατί από τη μια δεν μπορούσα για να του πω κάτι, γιατί δεν βγαίνει κάτι. Ναι. Έτσι, δεν βγαίνει κάτι. Από την άλλη, εγώ δεν έχω το άγχος αυτού του ανθρώπου ότι πρέπει να παίξει. Παιδιά, η ηλική φάση του Πανελληνίου είναι αρχές Αυγούστου. Ναι, θα πάνε μέχρι τόσο. Ναι. Το Πανελλήνιο εφήβων και νεανίδων, μιλάω για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω, ναι, το ποδόσφαιρο, το ξέρετε πολύ καλύτερα για μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και του βόλεϊ, αν δεν κάνω λάθος, και του handball. Είναι το μπάσκετ, ξέρω ότι είναι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ναι. Άρα αυτή την περίοδο, Κώστα, στο Παγκολυμπιάδα, τι είναι πρώτη χρονιά, πιστεύω, που Ιούλιο ζεις κάτι διαφορετικό εκεί. Τι υπάρχει τώρα μέσα στο γυμναστήριο? Δηλαδή, άτομα που δίνουν τώρα πανελλαδικές, άτομα που κάνουν τη μεταβατική περίοδο, άτομα που κάνουν την... Οι πανελλαδικές έχουν τελειώσει και είναι ήδη άρχισαν η εβδομάδα που μπαίνουν στον αγωνισμά του. Τον συνεργάτη μου, ναι, 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 πολύ καλύτερα, ναι, για αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο ζούμε στο Πάτο Ολυμπιάδα είναι... Κανονικά, Κώστα, αυτή είναι η περίοδος με τα μεταβατικά. Αυτό λέω, αυτό ξέρω. Απλά φαντάζομαι ότι οι πιο πολλές ομάδες του ποδοσφαίρου αρχίζανε στα τέλη Ιουλίου. Ναι. Άρα ουσιαστικά εμείς αυτή τη στιγμή φτάναμε προς το τέλος.
Αυτό. Θυμάμαι ότι οι αρχές Ιουλίου τελείωναν οι μεταβατικές. Ναι. Γιατί ο παίχτης θα έπαιρνε και το δεκαήμερο τη ξεκούραση. Μπράβο. Για να μπει μετά στην προετοιμασία. Απαραίτητο. Ναι. Ερχόταν μετά για καμιά εβδομάδα, του δίναμε οδηγίες. Δηλαδή γινόταν ουσιαστικά γύρω στις 10 Ιουλίου, φτάναμε στο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Ναι. Είναι όλα είναι πολύ περίεργα. Είναι σαν να είμαστε Ιούνιο, ας πούμε, τώρα. Μάιο, τέλη Μάιο. Ναι. Δηλαδή έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα 15-20 Μαΐου. Παίρνει ο παίχτης το δεκαήμερό του όπως πρέπει να το πάρει και 1 Ιουνίου, 30 Μαΐου πάμε για τα βατική 4 εβδομάδων, 5 εβδομάδων. Επηρέασε η καραντίνα αυτή η τρίμηνη σχεδόν αποχή. Πάρα πολύ. Όπου τι F16 πέρασε από δίπλα σου. Λοιπόν, είναι αυτά τα παπάκια τα κομμένα. Oh. Τα λουφίτικα αυτά. Ναι, ναι, δυτική είναι. Κάλτσα άσπρη με ρακέτα πάνω και τέτοια. Λοιπόν, επηρέασε την μεταβατική περίοδο και το πρόγραμμα που κάνετε εσείς. Δεν σου λέω τον αθλητή αν τον επηρέασε. Εσείς προσαρμόσατε τη μεταβατική περίοδο ανάλογα τις ανάγκες που έχει ένας αθλητής ο οποίος τρεις μήνες δεν έκανε αυτά τα πράγματα που λογικά θα έκανε. Βέβαια. Είναι πιο πιεστική τώρα μεταβατική περίοδος ή είναι πιο χαλαρή? Είναι πιο χαλαρή. Ναι. Δεν μπορεί να μην είναι πιο χαλαρή, Κώστα. Ο παίχτης που θα ερχόταν απευθείας είχε μία πλήρη αγωνιστική. Είχε ένα ρυθμό. Είχε ένα ρυθμό. Τελείωνε το τελευταίο του αγώνα. Θυμάμαι τις ποδοσφαιριστές, το μεγάλο ντους γινόταν σε εμάς στα τέλη του Μάη, έτσι. Ναι. Εντάξει, καλύτερα τελείωνε εκεί 15-20, τελειώνουν τα play-off, πώς τα λέτε. Ναι, ναι, ναι. Τελειώναν, δηλαδή. Τελευταία εβδομάδα Μαΐου άρχιζε η μεταβατική περίοδο σε full ρυθμό πάντα. Μπράβο. Ναι, αλλά ο παίχτης είχε έρθει μια γεμάτη χρονιά 8-9 μηνών. Ναι. Και μετά έπαιρνε την ξεκούραση το ένα δεκαήμερο, έτσι, την πρώτη αποφόρτηση. Και μετά άρχιζαμε full. Γιατί ο παίχτης ήταν σε full κατάσταση. Και υπήρχε και το άλλο ρε Κώστα. Ήξεραν πότε θα αρχίσει η προετοιμασία, ήξεραν πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Τώρα φέτος ακόμα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Εγώ ρωτάω και τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρω. Πότε αρχίσει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Η προετοιμασία. Ναι. Δεν ξέρουμε. Είναι δεδομένο ότι θα πάνε όλα λίγο πίσω, έτσι. Δηλαδή, εκεί που άρχισαν οι προετοιμασίες μέσα Ιουλίου, τώρα θα αρχίσουν μέσα Αυγούστου, μετά τον 15 Αύγουστο, οριακά. Γίνεστε σαν το μπάσκετ. Δηλαδή, εμείς αρχίσουμε όλο το μπάσκετ. Μπράβο. 18 Αυγούστου. Μπράβο. Κάπου εκεί θα αρχίσει φέτος και το. Ξαφνικά θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να μπουν σε μια διαδικασία πρώτη φορά στη ζωή. Ναι, ναι, ναι. 18, εγώ θυμάμαι πέρσι. Άρχισαν τέλη Αυγούστου από τα αθλήματα, έτσι, στα τεχνικά, πότε μα. Τόσο. Σεπτέμβρη, πρώτο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, συνήθως. Α, μπράβο. Ναι. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι... τώρα πάμε για μέσα Οκτώβρη, να ξέρεις. Θα είμαστε μέσα Οκτώβρη. Ναι. Είναι μια διαδικασία που και εμείς θα πρέπει να την... Μέσα Οκτώβρη, κορονοϊού επιτρέποντος, έτσι. Θα σε ελπίσουμε ναι, γιατί να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ναι. ξανά, ναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Μπράβο. Οπότε απλά και εμάς το καλό είναι ότι μας χαλαρώνει σαν διαδικασία, δεν μπαίνει στη θέση του προπονητή που λέγαμε πριν από λίγο, ναι. Γιατί ο παίχτης δεν έχει και λέει, κοίτα να δεις εγώ στα τέλη Ιουλίου θα πρέπει να πάω στην καινούργια μου ομάδα, ναι. Ή πρέπει να κάνω αυτό ή πρέπει να κάνω εκείνο, οπότε και εμείς έχουμε επίσης μια διαδικασία πιο χαλαρή. Βλέπεις όρεξη από τους ποδοσφαιριστές? Βλέπεις όρεξη ας πούμε να καλύψουν το κενό αυτό? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Είναι ξενερωμένοι, είναι φοβισμένοι, τι, πώς τους ψυχολογείς? Είναι μια κατάσταση, Κώστα, μετά από τρεις μήνες, ουσιαστικά να σου κάνει, η καραντίνα δεν είναι τρεις μήνες. Η καραντίνα πηγαίνουν σε έξι υποσφαίρες, όπου μιλάμε στους προσφαίρες, δεν έχουν παίξει αγώνα από τότε. Ναι, από Μάρτιο, ναι, από αρχές Μαρτίου. Ο τελευταίος αγώνας ήταν, ξέρω εγώ, 10 Μαρτίου, 13. Τόσο. Πόσο ήταν? Τόσο. Εμείς κλείσαμε τον προπονητή, 13. Παρασκευή και 13. Άρα ήταν 6 του μηνός το τελευταίο μάτς. 6 του μηνός. 7-8. Είναι Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. 4 μήνες γεμάτο. Σάββος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Ο παίχτης θα ξαναπαίξει μετά από 7 μήνες. Όπω. Απίστευτο τώρα που το λες. Ναι. Είναι 7 μήνες μετά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο άλλη φορά. Γενικά υπάρχει όχι μια βαρεμάρα, μην κατηγορήσουμε κανέναν. Ένα μούδιασμα. Ένα μόλιγμα και γενικά στην κοινωνία. Πολλά από αυτά τα παιδιά δουλεύανε. Ναι. Πολλά από αυτά τα ή θα δουλεύανε. Είναι άλλη διαδικασία.
το καλοκαίρι. Θα δουλεύατε. Ναι. Μπράβο, μπράβο, για να τα λέμε όλα έτσι. Ένα πολύ μετά. Ωραία, θα πρέπει να συζητήσουμε για να μιλάμε. Δεν μιλάμε για φουλ επαγγελματίες παίχτες. Έτσι. Οι οποίοι, ό,τι και να γίνει, παίρνουν το μισθό τους και πληρώνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για το 90-95% οι οποίοι τα παιδιά παίζουν μπάλα σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Γάμα εθνική, εγώ τα λέω με την παλιά. Ναι, και εγώ έτσι τα λέω. Εραστεχνικά, παίρνανε χαρτζηλίκι. Χαρτζηλίκι ή δουλεύανε, ναι. Ναι, παίρνανε το χαρτζηλίκι και το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτά τα παιδιά σπουδάζουν, δουλεύουν. Με μεγάλος αριθμός ατόμων αυτή τη στιγμή στη διαδικασία του να ψάξω δουλειά. Φεύγανε σεζόν, έτσι είχαμε παιδιά. Ναι. Τα οποία έρχονταν το Μάιο που δουλεύαν και μετά έφερα σε σεζόν για να πάνε δουλέψουν. Μπράβο, πάνε δουλέψουν 2-3 μήνες, ναι. Ναι, έτσι δίναμε πρόγραμμα για να κάνουν εκεί όπου πάνε. Υπήρχαν και αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή είπε κάτι ένα μούδιασμα. Δεν είναι ψέμα ότι είπε κάτι ένα γενικά ένα μούδιασμα. Όπως και οι ομάδες, είπε κάτι ένα μούδιασμα οικονομικό. Πολύ μεγάλο οικονομικό θέμα, να ξέρεις. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν έτσι τα λεφτά, δεν υπάρχουν οι χορηγοί που υπήρχαν πέρσι. Έτσι. Οπότε ο άλλος και να θέλει να το κάνει Κώστα, δεν μπορεί ίσως. Δώσει εύκολα ναι ένα ποσό. Ναι. Δεν μπορεί γιατί αυτή δεν δουλεύει. Έχει άλλες προτεραιότητες, βέβαια. Αυτό, οπότε είναι γενικά ένα το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας αυτό το φαινόμενο, έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό, Κώστα, θα δώσουμε εμείς τη δυνατότητα σε έναν από αυτούς που θέλουν αυτό να... Αυτό φοβόμουν. Φίλε, καλά έκανες και το φοβόσουν. Εγώ φοβόμουν να μην πέσει η γραμμή σου τώρα που το είπα. Ωραία. Χάνεται λίγο. Πριν δώσω όμως, θα μου πείτε το ζώδιο καρκίνο. Γιατί ναι. Ναι, θα σου πούμε. Λοιπόν. Το έχω. Καρκίνο. Λοιπόν. Καρκίνος. Είναι και για τη δεύτερη κόρνου που έχει σε 3 μέρες. Α, ωραία, οπότε 2-1. Μαζί έκανα ό,τι κάνω. Εσύ τι είσαι, εσύ τι ζώδιες. Εγώ είμαι χθες, Ναι, το είχαμε πει. Λοιπόν, καρκίνος. Σήμερα η μέρα δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη από σένα, ιδίως όσον αφορά κοινωνικές δραστηριότητες και επαφές. Έχεις μπόλικη τύχη σήμερα και οι ευκαιρίες θα έρχονται απανωτές ώστε να καταφέρεις να εκπληρώσεις στόχους. Ναι. Να καταφέρεις να εκπληρώσεις στόχους, να περάσεις όμορφα και να επικοινωνήσεις ακριβώς με τον τρόπο που επιθυμείς. Θα έχεις έντονη αλλά και ουσιαστική κοινωνική ζωή, ωφέλιμες επαφές, εύνοια σε ταξίδια, συναντήσεις, γνωριμίες και γενικά μετακινήσεις. Άρα, αφού είπαμε για κόρη, να μην διαβάσω το έστω. Ερωτικά, ναι, δεν θα διαβάσουμε. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος αλήθεια. Εννοείται. Το είχαμε στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και πίσω τα λέτε τα ζώδια, θα λέτε όσοι έχουν κόρες. Ναι, να μην ακούνε. Αυτό το οποίο λέμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Τετάρτη. Ναι. Πέμπτη και Παρασκευή, τρεις μέρες. Παρασκευή στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε μια μηνιαία συνδρομή στο ΠΑΚ Ολυμπιάδα. Πεστών, έτσι, όχι σπετσών. Πάντα το μπερδεύω. Πεστών. Πεστών 78. Ναι, ναι. Άρα, πώς τα θυμάμαι, είδες μνήμη. Ναι. Ο γέρος και ανεγέρας. Αυτό το τσέσλε τη πέτσα. Καλά, ναι. Του είπε στον κόσμο ότι ήσουν εκεί μέχρι τις 9.30 χθες. Ναι, δεν το είπα, είδες υπεράνω. Του στρώσατε και κοιμήθηκε, τι έκανε. Πήγα γυμναστήριο, φίλε, χθες. Όχι, είχε δύο καφέδες. Δύο, έκανα υπέρβαση χθες. Μεγάλο πρόγραμμα, δύσκολο. Ναι. Λοιπόν. Το βολεύει, επειδή δεν μπαίνει πια μέσα. Κάθετε απ' έξω. Ναι, δεν μπορώ να μπαίνω πλέον μέσα. Ναι, ναι, κάθομαι έξω. Ξέρεις τι ωραία είναι, να έρθει. Τραπεζάκι εκεί έξω, περατζάδα, μπαίνει, βγαίνει κόσμο, γράφουν το όνομά του εκεί πέρα. Τα τηλέφωνά του, όλα τα πάντα. Και είμαστε μια χαρά εκεί πέρα. Οπότε, αν έμπαινα μέσα. Θα ανέβαινα στο διάδρομο να μια κάνω. Ανοχή, μια ανοχή. Ναι, ρε, θα έλεγα, κάνω. Τώρα δεν μπαίνω. Λόγω μέτρων, όχι τίποτα άλλο. Εγώ ναι, σέβομαι. Δεν θες να απασχολείς τα μηχανήματα για τα παιδιά. Έτσι, βέβαια, ναι, τώρα τώρα να ξοδεύουμε εκεί. Για να κάνει ο κόσμος. Το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Λοιπόν, μια μηνιαία συνδρομή κληρώνουμε με τα μηνύματά σας αυτό το τρίμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όποιος θέλει να γυμναστεί έτσι τον Ιούλιο, να πάει τον Αύγουστο σε καμιά παραλία, να μην τρομάξει ο κόσμος. Επίσης, ό,τι και να είπαμε, θα πρέπει για να καταλάβουν και να καταλάβουν οι αθλητές ότι η διαδικασία αυτή με κορονοϊό και χωρίς είναι απαραίτητη, παιδιά, έτσι. Βέβαια. Ξέρουμε τα πράγματα είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις, το καταλαβαίνουμε, αλλά με ό,τι και να γίνει, θα ξαναμπούμε να παίξουμε μπάλα, μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο. Εγώ το λέω και θα το ξαναπώ ότι για μένα η μεταβατική περίοδος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η μεταβατική περίοδος είναι
ελάχιστα, αν όχι αρκετά, πιο σημαντική ακόμα και από την περίοδο της προετοιμασίας. Σωστό. Είναι η βάση για να κάνεις καλή προετοιμασία. Εγώ στην Ελλάδα αρχίσουμε την αγωνιστική χρονιά από την προετοιμασία. Α, ξεκινά... Στο εξωτερικό. Ναι. Με την μεταβατική περίοδο. Α, μπράβο. Εκεί χτίζονται όλα. Την προετοιμασία, ό,τι και να κάνεις. Άλλο για να έχεις ένα περιθώριο Μάρτιο με Ιούλιο, άσχετο τι είναι φέτος, και άλλο μια προετοιμασία που αρχίζει και σε ένα μήνα. Και η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό που λέμε τώρα είναι ότι στην προετοιμασία σκεφτείτε μόνο ότι την πρώτη εβδομάδα μετά από 7 μέρες, 8 μέρες, 10 μέρες το πολύ παίζεις μάτς, φιλικό. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι για να μπει στη διαδικασία να παίξεις αγώνα είναι άλλη φάση προετοιμασία και άλλο το να πας 4-5 εβδομάδες να κάνεις μεταβατική. Και να αρχίσει ο προπονητής για να σε διαλέγει. Α, μπράβο. Αρχίζει και βλέπει ποδοσφαιρικά πράγματα πλέον. Μην μπούμε στη διαδικασία. Ότι ο προπονητής παίζει τη δουλειά του, πολλές φορές την οικογένειά του. Βέβαια. Και όλα αυτά δεν θα κάτσει για να σκεφτεί αν έκανες προετοιμασία, δεν έκανες προετοιμασία. Αυτά μπαίνεις, παίζεις, δεν μπορείς, sorry. Ναι. Άλλος. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Ολυμπιάδα και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, και θα ξαναπούμε. Να σε καλά, Κώστα. Είναι, καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Οπότε από αύριο στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πάτε ένα μήνα να γυμναστείτε εκεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιάδα, στην Πεστών 78 στην Τούμπα. Να κάνετε κορμάρες εκεί, να σας περιλάβει ο Μάμαλης και ο Μαυράκης, να σας κάνουν φιγουρίνια. Αυτά. Κλείνουμε για σήμερα. Έτσι, μια κοπέλα. Θα έρθει σήμερα. Α, ρεπό. Έχει ρεπό σήμερα. Ρεπό, δεν ήθελες να έχει. Δεν την βάλεις. Όχι. Ρεπό. Τι δίνω εγώ, ρεπό. Την πάρω σπίτι μαζί μου. Λοιπόν, χαιρετούμε. Ακολουθεί Κωστής Τσατζαρός, Ζουμουσού, Αθλητήρια κτλ. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ήταν η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Θα τα πούμε αύριο λίγο εκεί στις 6 ώρα. Ναι. Στις 6 ώρα θα τα πούμε. Ναι. Έχουμε μέρα αγωνιστική. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Αγωνιστική δράση αύριο. Τετάρτη, εμβόλυμη. Κανονικά αγωνιστική. Όφη Πάουχ και Παναθηναϊκός Άρης. Θα τα πούμε αύριο καλύτερα αυτά για τα δύο ματσάκια. Έτσι να συζητήσουμε. Αν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι για αυτά τα δύο παιχνίδια. Χαιρετούμε. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.